απόγευμα Τετάρτης, μια Τετάρτη ζεστή, θα μου πεις Ιούνιο συνολικάκι, θα μην έχουμε μια Τετάρτη ζεστή. Δεύτερη Τετάρτη λοιπόν του Ιουνίου και μαζί μας είναι ο συμπολίτης, σύντεκνος, βέβαια η καρδιά της Κρήτης, της Νέας Σμύρνης. Καλώς ήρθες Πρασάκη, Πρασάκης, Τάκης, Τάκης, Πρασάκης, Παναγιωτάκης. Ευτύχιος. Ευτύχιος. Ρε εσύ, σε παρακαλώ, ευτύχη θα σε λέω εγώ. Γιατί είναι καθαρά κριτικό. Καθαρά κριτικό όνομα είναι αυτό και αρχοντικό, ευτύχης. Είναι ωραίο. Καλησπέρα, Αντία, καλησπέρα λίγο. Δεν θέλω να έχει τρακ, θέλω να μου λυθείς. Και οι δύο είμαστε από τη δουλειά καταϊδρωμένοι και καταγχωμένοι. Και ήρθαμε να τα προλάβουμε όλα. Εδώ πέρα είναι σαν το σπίτι σου, νιώθεις χαλαρά. Εντάξει. Και θέλω για να σε κάνω έτσι λίγο να σου δώσω το χρόνο να ψιλοχαλαρώσεις. Θα κάνω μία ανακοίνωση γιατί την Παρασκευή ο Δήμος Νέας Σμύρνης κάνει πάρα πολλά, η Δημοτική Νέα Αρχή κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και βέβαια προωθεί πάρα πολύ τον πολιτισμό. Τώρα λοιπόν την Παρασκευή, χορηγός ο Δήμος Νέας Σμύρνης, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Αχιλλέα, περίμενε να το διαβάσω γιατί γίνεται η υπέροχη πρόταση για Παρασκευή απόγευμα, παρουσίαση βιβλίου μεταμουσικής στη Δημοτική Βιβλιοθήκη σε μια ανατρεπτική παρουσία βιβλίου προσκαλούμε τους δημότες, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Σμύρνης και οι εκδόσεις Ίκαρος. Πρόκειται για το νέο βιβλίο του Αχιλλέα με τίτλο «Τέλος πάντων» που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 7 στους φιλοξενούμενους κήπους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θα γίνει και ένα σκετσάκι 20 λεπτό, ωραία. Το βιβλίο θα προλογίσει η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Ουράνια Οικονόμου. Μάλιστα. Να πω ότι ο Αχιλλέας έχει βραβευτεί, μισό λεπτό για να δω και το ακριβώς το βιβλίο να το πω, έχει βραβευτεί, λοιπόν, το κρατικό, έχει πάρει το πρώτο κρατικό βραβείο διηγήματος νοβέλας. Μάλιστα. Άρα, εντωμεταξύ, εγώ πήγα προχτές που έκανε η Παναθηναϊκή, τη Δευτέρα έκανε η Παναθηναϊκή για τη γιορτή του κουταλιού, του γλυκό του κουταλιού. Τι ωραία που είναι εκεί πέρα ο κήπος. Είναι πολύ ωραίος ο κήπος. Στο λέω γιατί μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς για την παρουσίαση για του βιβλίου. Πόσα άτομα μπορεί να χωράει ο χώρος εκεί πέρα, δεν το ξέρω. 60-100. Α, ωραία, ωραία το δούμε. Είναι ο κήπος. Στο λέω για την συγγραφέα που είπαμε ότι θα κάνουμε μαζί την. Είναι ωραίος χώρος για να γίνει και εκεί. Είναι πολύ μακριά για να σκεφτούμε. Μην προγραμματίζουμε το. Ναι, θέλω να σου πω ότι επειδή σαν χώρος είναι ωραίο. Λοιπόν, να πω ότι ο Ευτύχης Πρασάκης, ο Τάκης μας, είναι ο νέος πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης. Όταν έγινε το Μάρτιο, γνωρίσαμε, ήρθε εδώ πέρα ο Τσιρίκος και ο Λιμαράκης, δύο από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, ναι. Ήτανε να ήσουν και εσύ, δεν τα κατάφερες, αλλά κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί ήρθε σήμερα, γιατί μας καλείς και για ωραία πράγματα. Καταποκλειστικότητα μόνος μου από τη λέξη, οπότε εγώ ήθελα έτσι, one man show. Ναι. Η πρόεδρη έτσι είναι, πρέπει να είναι ξεχωριστή. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και αυτά. Εντάξει, τώρα πλέον η αλήθεια είναι πως το πρόεδρος, νέος πρόεδρος μου φαίνεται λίγο μακρινό με όλα αυτά που έχουμε ζήσει από το Σεπτέμβριο που έχει έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε κοντεύει να χρονίσει αυτό. Ναι, αυτό θέλει να κάνει. Μπράβο, ναι. Και κατά ψέματα με τόσο μεγάλη δραστηριότητα από το Σύλλογο, δεν τους έχουν καταλάβει και αυτούς τους 9 μήνες που έχουν περάσει από τότε. Πόσο φεύγει ο χρόνος. Ναι, βέβαια να πούμε ότι δεν έβγηκε, δεν πετάχτηκε έτσι σαν το φιντανάκι και έγινε πρόεδρος. Να πούμε 5 πράγματα για σένα το βιογραφικό σου. Χρόνια στο Σύλλογο Κρήτων Νέας Σμύρνης. Για μίλησε μας έτσι για σένα, να σε γνωρίσει λίγο ο κόσμος. Μάλιστα. Ωραία, όπως είπες κιόλας, το ευτύχιος, το Τάκης προκύπτει από το ευτύχιος. Το παντρεύτηκα από μικρό παιδί, καθότι το ευτύχιος είναι κριτικό καθαρά
όνομα, καταγωγή έχει από το Σέλινγκ Χανίων. Εγώ κατάγομαι από τις Καρές και Σάμου Χανίων. Άρα με το κριτικό στοιχείο γενικότερα μπορεί να μην γεννήθηκα στη Κρήτη, ούτε να μεγάλωσα στην Κρήτη. Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη, είμαι γέννημα, σχεδόν γέννημα θέμα νεοσμυρνιώτης. Το κριτικό στοιχείο είχε από πολύ, υπήρχε από πολύ παλιά, λόγω του πατέρα μου, του συγχωρεμένου, που αυτός είναι ο Παναγιώτης, για να ξέρω τα ονόματα, ο οποίος είχε μεράκια την Κρήτη, έζησε στην Ξενιχτιά, οπότε όταν ήρθε στην Αθήνα πλέον ασχολήθηκε με το χωριό του, τις Καρές Κισάβου, που είχε πολιτιστικό σύλλογος, από παιδί ανήλικο θυμάμαι να τρέχω γύρω-γύρω για δωροθέτες, να πηγαίνω στο παλιό ομαλό. Ο μπαμπάς δηλαδή αυτή τη λαχτάρα για την πατρίδα του που ήταν μακριά, όταν μπόρεσε συνταξιούχος να πούμε πια, δόθηκε και πριν, και πιο πριν. Πολύ πιο πριν. Όταν τέλος πάντων μπόρεσε, ήρθε στην πατρίδα του. Τα έδωσε όλα για το χωριό του. Μπράβο. Και μέσα σε έβαλε και σένα στο τρυπάκι. Έμαθα. Δεν είναι ότι με έβαλε, έμαθα. Οπότε θυμάμαι αυτό σου είπα, παιδί, να θυμάμαι να ασχολούμαι με αυτά. Από τη δικιά μου πλευρά, σαν παιδί, να βοηθάω όπως μπορούσα να βοηθήσω. Πάντα μου άρεσε η ιδέα, αλλά δεν έτυχε να ασχοληθώ μικρός. Εγώ ασχολούμαι με το σύλλογο τα τελευταία 8 χρόνια. Ενεργά. Με το Σύλλογο Κρητών Νέας Μύρνης είσαι τα τελευταία 8 χρόνια. Ναι, με το Σύλλογο Κρητών Νέας Μύρνης. Αλλά από παιδί όμως είχες μια εμπειρία από το Σύλλογο του χωριού, να το ξαναπούμε αυτό. Του μπαμπά, σωστά. Ξέρεις, γιατί θέλω να πω ότι δεν ήσουν κάποιος που έτσι ξαφνικά, εγώ ας πούμε ήμουνα χόρευα μικρή, εντάξει, σαν ενεργό μέλος και να μπω σε Δέλτα Σίγμα και το έκανα το 2006 στο Σύλλογο Κρητών. Σωστά. Από τότε δηλαδή. Δηλαδή να τρέχω για δωροθέτες, για να τρέχω τέτοια. Στις εκδηλώσεις. Μπράβο. Πιο πριν, απλά ήμουνα, δεν ήμουν έτσι όπως λες εσύ να ξέρεις, να έχω πήρα από κάπου άλλο. Αυτό θέλω να σου πω. Σωστά. Εσύ είχες την εμπειρία από παιδί. Ναι, μπράβο. Και είχα και μέντορα, αφού ο πατέρας μου ήταν μέχρι φτάσει και πρόεδρος, οπότε ήταν μέντορας σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή απλά κατάφερε να μου μεταφέρει αυτά που χρειάζεται για να λέγεσαι κριτικός, ξέρεις, αυτή η ουσία. Εγώ επειδή είμαι λίγο ρομαντική τώρα, ναι. Και λες, ήταν ο μέντορας μου και είχε γίνει πρόεδρος. Πόσο υπερήφανος θα ήταν λοιπόν όταν έγινες και εσύ πρόεδρος από ψηλά. Αναφυσιλήπτα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να θυμηθώ ζώντας σε αυτό το κομμάτι σε πολύ μικρή ηλικία, γιατί είναι παιδικές αναμνήσεις για μένα. Μεγαλώνοντας με σπουδές και όλα αυτά, απέφυγα, βασικά να σου πω την αλήθεια μου, πέρασα και από την Ένωση Κρητών Νέας Μύρνης, όταν ήταν και Παλαιοφαλήρου, με έδρα τότε στην Αγία Δομήνικη και στον υπόγειο χώρο που ήταν, τότε ο πατέρας μου είχε προτρέψει να μάθω κριτικά, αλλά τότε ήταν εποχές, θα το πω, 87 και μετά, δηλαδή Ευρωμπάσκετ, Εθνική Ελλάδος, η αδερφή μου τότε χόρευε επίσημα. Το πάθος, το παιδικό δεν είχε τότε δεν είχαν ούτε στολές, ρε φίλε. Με θυμάμαι. Δεν έχει σημασία αυτό. Το πάθος τότε το δικό μου ήταν. Μπάλα. Το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Όλοι ήμασταν, οι μικροί όλοι ήμασταν. Ναι, ήταν, στο τότε ηλικία ήμασταν με τον Νίκο Κάλλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και όλα τα παιδιά της Χρυσής Εθνικής που πήγαν το πρώτο Ευρωμπάσκετ. Οπότε δεν κόλλησαν το σύλλογο μετά, έχασε και την πορεία. Με τώρα πλέον που είμαι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια και να σου πω κάτι, και προέκυψε τις παλιές εποχές αυτή η σχέση που είχα μια δεκαετία χρόνια λοιπόν στο δεκαήμερο που διοργάνωνα από παλιά ο Δήμος για την εργατική πρωτομαγιά εκεί στα περίπτερα πέρασα με τον πατέρα μου, ήταν η ζωή και δεν θα ξεχάσω το πρώτο άτομο που γνώρισα από το Σύλλογο ήταν η Ράνια η Παπαδημητρίου, η γνωστή Ράνια, για όσους ξέρουν την Ένωση Κρητών από πολύ παλιά. Εκεί στο περίπτερο καθόμασταν με τη Ράνια και μαζεύαμε κόσμο. Ναι. Μπράβο, έτυχε εκεί τη μέρα λοιπόν και ήταν μόνο η Ράνια και όταν πέρασα μου λέει ο πατέρας μου πάμε να πούμε ένα καλησπέρα, να πούμε μια και να φύγουμε. Οπότε εξεπλάγει ο ίδιος. Τη βλέπω τη Ράνια στην επόμενη διετία να βάζει υποψήφια για δεύτερη στην εξελικτική επιτροπή
της Ένωσης. Οπότε βοηθάει και δεν βοηθάει μόνο εκεί στον έλεγχο των οικονομικών. Βοηθάει και στις φορεσκές. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και από εκδηλώσεις και από φορεσκές και πω ότι μεταλαμπαδεύει τη γνώση της. Στο κορίτσι τι είναι. Στην Αργυρό την Τζίρικου που είναι στο διοικητικό μας συμβούλιο. Μα έτσι πρέπει. Αυτό να μαθαίνουν οι νέοι, να αποχωρούν οι παλιοί και να πηγαίνει έτσι. Να υπάρχει αυτή η σκητάλη, να πηγαίνει σωστά. Το πιο παλιό για τους πιο καινούργιους. Οπότε με βοήθησε τότε και θα το πω online γιατί τη μάμη μου είπα πατέρα πολύ χαμογελαστή κοπέλα. Είχε πολύ ωραίο χαμογελό και μου λέει είναι κριτικοπούλα μου, λέει γι' αυτό. Και του λέω που μου λέει πάμε να την γνωρίσουμε και την ώρα που την γνωρίζουμε μαθαίνουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Απλά είναι χρόνια στο σύλλογο και από εκεί που ξέρει κάπου πόλη όλο αυτό. Αν δεν άρχισε του χρόνου, γνώρισε και καλά δύο παιδιά αργότερα που ήταν εκεί γύρω-γύρω το σύλλογο. Και αργότερα πήγα στο σύλλογο να ξεκινήσω για μαθήματα. Για χορούς. Δεν ήμουν στη λογική του πάω στο σύλλογο για να μπω στο διοικητικό. Πήγα στο σύλλογο για να μάθω χορούς. Είχα βέβαια την πολύ καλή φιλία με τον Θανάση Τσιρίκο που ήταν ήδη μέλος στο Μουσούν για τον Θανάση πλέον. Τον Τσιρίκο εγώ τον έβαλα μέσα στο σύλλογο. Μπράβο. Περνούσε με την κόρη του το μωρό, την Αργυρό που τώρα την Καμαρώνω, που είναι η κόρη μου η Αργυρό. Κόρη μου, τι εννοώ τώρα. Παιδάκι μου, έπαιρνε ο Θανάση το παιδάκι. Εγώ σου καθάριζα το σύλλογο. Και ήμουν έξω και σκούπιζα και καθάριζα. Και έβλεπα ένα πατέρα με ένα σκατουλάκι να περνάει και να με χαιρετάει και του χαιρέταγα. Και έλεγα μπείτε μέσα, μου έλεγε κάτσε ακόμα να περπατά. Ήτανε μωρό. Ίσα που βάσταγε τα ποδαράκια του. Μωρό σου λέω. Ναι. Δηλαδή ήρθε πολύ μικρή Αργυρούλα. Αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι τα λεγόμενα του... Το 13 μπήκε... 7 χρόνων ήταν η Αργυρό. Όταν μπήκε στο σύλλογο. Δηλαδή, εγώ την ξέρω από 2 χρόνια από τότε που περπατάει την ξέρω την Αργυρό. Το 11 θα έλεγα με βάση τις ηλικίες. 7 και τώρα είναι 20. Το 13 πρέπει να πει. 13 χρόνια το 11, το 11 ξεκίνησε μόνο η Αργυρό. Ναι, έτσι, το 11 με 10. Ο Τσιρίκος, ναι, το 13 μπήκε ο Τσιρίκος στο ΔΣ σήμερα. Πολύ σωστά. Μπράβο. Σου λέω ότι πιο πριν ήταν περπά, ήταν μωρό, 2 χρονών, 2,5. Και του λέγα φέρτε το. Και μου λέγε, μα κάτσε να περπατάει, κάτσε να. Γειτονιά, εντάξει, ο Θανάσης, παρότι και αυτό δεν έχει σχέση με την Κρήτη, είναι. Η γυναίκα του έχει. Παραπάνω, ναι, άμεσα, αλλά αυτό θέλω να πω ότι μετά από τόσα χρόνια, θέλοντας και μη, έχει πάρει και στοιχεία. Κριτικά πολλά. Τώρα μην με φτιάχνεις, γιατί θα σου πω κάτι ρατσιστικό. Εδώ βλέπεις τους Αλβάνους και μιλάνε με κριτική προφορά, άσε με. Τα 10 στοιχεία λοιπόν, άμα είναι να πεις να δεις κάπου υπάρχει μια ανάρτηση μου. Γιατί είμαι περήφανος που είμαι κριτικός, οπότε εκεί υπάρχουν 10 σειρές. Αν τις διαβάσει κάποιος θα καταλάβει ότι για να είσαι κριτικός πρέπει να έχεις αυτά, όχι να μιλάς απλά ή να κάνεις κάτι δύο πράγματα. Υπάρχουν πολλά που χαρακτηρίζουν άνθρωπο και τον κάνουν κριτικό, χωρίς να είναι ρατσιστικό, απλά είναι. Πρέπει να έχεις την γλυκιά του. Μια ιδιαιτερότητα. Ναι, οπότε η Αργυρό είναι από τα πιο παλιά. Βασικά είναι το πιο παλιό κορίτσι αυτή τη στιγμή που έχουμε στο πολιτικό. Εγώ είμαι περήφανη για την Αργυρό γιατί ξέρω ότι εγώ την έβαλα μέσα στο σύνδεσμο. Οπότε εγώ το παρέσυρα. Με εξελίχθηκε το μωρό αυτό σε πολύ καλή μουσικό. Την έβαζα μετά στα βιντεάκια και την καμάρωνα και τη ΔΕΗ. Τι να σου πω τώρα. Ναι, πάρα πολύ το αγαπώ το μωρό μου αυτό. Το αγαπώ γιατί. Και όλα τα παιδάκια, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το παιδί μας. Είναι και άλλα παιδιά που ήταν μικρά, γιατί η Τουντούλα τα παιδιά που είναι γίνονται ολόκληρα παλικάρια και τα γνωρίσαμε μωρά. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Σε λίγο θα βλέπουμε και την κόρη σου εδώ που τα λέμε τώρα. Εντάξει. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Έτσι όπως περνάει πλέον ο χρόνος, κοντά είμαστε σε όλα. Ναι. Οπότε αυτό θυμάμαι και εγώ. Τις πρώτες μου επαφές ήταν πήγα να χορέψω. Δεν με κατευθείαν βρήκα μια συστασιά γιατί αυτό νομίζω είναι που κερδίζει τον κόσμο και έρχεται και κάνει στην Ένωση Κριτών Νέας Μήνης μαθήματα κριτικού χορού. Γιατί δείχνει μια μεγαλύτερη σε μέγεθος. Όχι απλά παρέα και ομάδα, αλλά και οικογένεια. Θα μπορούσα να φτάσω μέχρι εκεί. Κοίταξε να δεις, εγώ τι παρατήρησα από το 2006, έτσι που έρχονται οι άνθρωποι και παρέρχονται. Δηλαδή, εσύ τώρα έχεις τον χρόνο να ασχολείσαι. Δεν έχω χρόνο. Θέλω να σου πω τώρα. Αναγκάζομαι. Βάζω ένα παράδειγμα τη Ράνια ή βάζω εμένα. Ναι, που είχαμε ένα πολύ χρόνο, ασχοληθήκαμε, δώσαμε την ψυχή μας.
Κάποια στιγμή, λόγω τα παιδιά μας σπουδάζανε, κάνανε, ράνανε, αποτραβηχτήκαμε. Τώρα ξέρω εγώ, να η Ράνια τώρα ξεπετάχτηκε ο γιος, τώρα θα τον παντρέψει. Ξαναγίνεται ο χρόνος να ασχοληθεί. Ή εγώ τέλος πάντων. Δηλαδή η σύλλογη έτσι είναι. Ο κόσμος έρχεται, παρέρχεται. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν μπήκα στο σύλλογο, ήταν μια οικογένεια που μαγειρεύανε κάθε Παρασκευή, κάνανε γλέντια στο σύλλογο. Ήταν μια κυρία, ξεχνάω το όνομά της, που μάθα να κάνω φοβερές σαλάτες, μου δείξε για πολύ κόσμο. Είδες, και εσύ μια ιστορία να πεις μεγάλη γι' αυτό. Δηλαδή γνωρίζεις κόσμο και οι σύλλογοι πρέπει να διατηρούνται, γιατί είναι πολιτισμός. Τα παιδιά μαθαίνουν ιστορία, μαθαίνουν τι είναι η πατρίδα τους. Γιατί γιορτάζουν την 25η Μαρτίου, την 28 Οκτωβρίου. Σε ένα πολιτιστικό σύλλογο θα τα μάθουνε. Στο σχολείο ποιοι δεν τα μάθουνε. Ναι, μαθαίνουν να τιμάνε. Μαθαίνουν να τιμάνε τους ήρωες, τους πεσόντες και όποιον άλλον έχει μεσολαβήσει ώστε να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και δυνατοί. Και επειδή κακά τα ψέματα η Κρήτη έχει και πάρα πολλούς τέτοιους ήρωες, οπότε αυτό είναι καλύτερο, γιατί δεν είναι να μιλάμε πλέον και να αναφέρομαστε σε ένα-δύο που τους ξέρει όλη η Ελλάδα. Μιλάμε και για άλλους ήρωες, πιο μικρούς σε μέγεθος με άλλους, αλλά αν δεν πας σε μια εκδήλωση που θα την παράγει ο πολιτιστικός σύλλογος, οπότε ναι, ποιος είναι ο Σταύρος Καλλέργης, αν ρωτήσεις στους 10 Έλληνες μπορεί οι 5 να μην ξέρουν την απάντηση, οπότε εκτιμώ ότι πρέπει ο Έλληνας και πόσο μάλλον και ο κριτικός που έχει μια ιδιαίτερη ιστορία να θυμάται, να μαθαίνει την ιστορία και να την θυμάται, γιατί αλλιώς είναι καταδικασμένος, όπως το πει και πολύ μεγάλη γνωστή. Άρα αυτό είναι το για μένα, ότι και αναφέρομαι και στα άτομα που ανέφερες πριν, γενικότερα το έχουμε και παρέχουμε, έχει να κάνει και με το αν έχεις το μικρόβιο, αν κολλείς το μικρόβιο του να δεθείς πολύ με το σύλλογο. Είναι λογικό ότι μπορεί να κάνεις μια παύση ανάλογα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της ζωής. Γιατί κακά τα ψέματα, ένα συγκεκριμένο νεασμός όπως και κάθε πολιτιστικό σύλλογος σημαίνει χρόνος και χρήμα. Δεν σημαίνει κάτι άλλο για τον κάθε να το δει μεμονωμένα πίσω. Αν είσαι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σου πω και κάτι. Τώρα είναι οκ τα πράγματα στο διοικητικό. Τώρα είναι οκ. Εσύ δηλαδή βρήκες πιο παλιά. Ούτε καρέκλες δεν είχαμε, ούτε πιάτα δεν είχαμε. Παλιά ήταν καθαρά. Θέλω να σου πω ότι πραγματικά κάποιοι δίνανε αρκετά χρήματα από την τσέπη τους. Αυτός ο Περάκης. Πολλοί έχουν δώσει. Τη ζωή του έδωσε. Και φυσικά αξίζει να αναφέρουμε, και θα έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, για όσους δεν γνωρίζουν την Ένωση Πεντονεασμίας, η οποία είναι ιδιόκτητη η αίθουσά της και βρίσκεται Δαρανελίων 36. Υπάρχει πάνω στην κεντρική κολόνα που στο σύλλογο, χαραγμένο πάνω σε μάρμαρο, τα ονόματα, τα άτομα των ανθρώπων. Αυτά τα άτομα δεν μπορούμε να τα βρούμε, να τα τιμήσουμε. Κάποιοι είναι ζωή, δυστυχώς. Ή τα παιδιά τους. Εντάξει, μπορούμε γενικότερα να προσεγγίσουμε ανθρώπους. Πίστεψέ με, έχουμε προσεγγίσει κατά καιρούς. Εγώ στα 7 χρόνια θυμάμαι να έχω προσεγγίσει και ανθρώπους που ήταν και ιδρυτές ή συνιδρυτές. Ναι. Οπότε, δηλαδή, έχουμε βρει παιδιά τους. Όχι τους ίδιους, αλλά έχουμε βρει παιδιά τους. Οπότε, σε χρόνο που θέλεις λίγο να σκάψεις, μπορείς να σκάψεις, υπάρχει δηλαδή πολύ υλικό για την Ένωση Κρυπτονεασμένης και φωτογραφικό και μέσα από τα πρακτικά και όλα αυτά υπάρχουν και τεράστιες αφιερώσεις, δημοσιεύματα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς από τα πολύ παλιά μέσα. Οπότε θεωρώ ότι για να φτάσεις τόσο βαθιά και να αρχίσεις, δηλαδή πρέπει να καταλάβεις κιόλας τι πάει να πει ένας άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε το σύλλογο και γιατί τον ίδρυσε το σύλλογο. Και πώς στηθήκανε, πώς ξεκινήσανε. Δηλαδή, είναι ωραία αυτή η αναδρομή, γι' αυτό έχει μεγάλη ιστορία η Ένωση Κρητών, η οποία θα το πω τώρα, έστω και λίγο καθυστερημένα, ότι φέτος γιορτάζει τα 75 χρόνια. Έχει γενέθλια λοιπόν. Ναι, φέτος και είναι 75 μας. Ολόκληρα χρόνια η Ένωση Κρητών είναι εδώ πέρα. Ιδρύθηκε. Βέβαια, ιδρύθηκε τότε, ήταν παλιού Φαλήρου Νέο Κόσμο. Όχι Νέας Μήνης. Παλιού Φαλήρου Νέας Μήνης. Και, μετά... και νέος κόσμος. Όχι, 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 όχι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Νέος κόσμος, από ό,τι ξέρω, οπότε έχω το διαβάσει τώρα τα καταστατικά που έχω στα χέρια μου πέρσι. Αν υπάρχει πιο και πίσω καταστατικό... Και πού το χωρίσανε με το παλιό Φάληρο. Δεν το ξέρω και δεν
δεν είναι κάτι που θέλω να σκέφτομαι. Ναι, γιατί πρέπει να είναι πριν πολύ, πρέπει να πολλά χρόνια. Η ουσία είναι ότι το σημείο αναφοράς που για μένα είναι σε όλα αυτά τα χρόνια, ότι όπως και να ήταν, είτε με νέο κόσμο, αν λες και ισχύει, ή με παλαιό φάνηρο που το λέω και εγώ. Ξέρω ότι ήταν νέος κόσμος και πάντα υπήρχε νέα μνήμη μέσα. Οπότε εγώ κρατάω αυτό το μέρος, γι' αυτό λέω ότι η Ένωση και το Νέα Μήνυ φέτος γιορτάζεται 75 χρόνια, γιατί το έτος ίδρυσης ή συνίδρυσης, αν ήταν, ήταν το 1949. Οπότε εκεί γεννηθήκαμε σαν Ένωση. Οπότε τα 75 αυτά χρόνια είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για να καταλάβει κάποιος που έχει και περισσότερο σχέση με τον πολιτισμό και όλο αυτό το στοιχείο που παράγει ένας πολιτιστικός σύλλογος σωματείο, είναι ότι έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του. Υπήρχε μια εποχή που υπήρχε και πολύ το πολιτικό στοιχείο, κακά τα ψέματα είναι γνωστή, έτσι κι αλλιώς σύμπλεμε την ιστορία της Ελλάδας, αλλά χωρίς να με νοιάζει καθόλου. Αυτό τώρα το λένε και για την Πακρίτη, για την Πακρίτη. Δεν με νοιάζει καθόλου, δεν θα αναφερθώ καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Εγώ για μένα είναι λάθος και στα σχολεία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν είναι ουσίας, για να αναφερθούμε παραπάνω. Η αλήθεια είναι, ουσία είναι το που είμαστε τώρα. Μετά την καραντίνα, όχι μάλλον ψέματα, μετά το 2010-12 οι άνθρωποι, δηλαδή που καταρρευτήκαν αυτά τα οικογενειακά κόμματα, άρχισαν οι άνθρωποι να μην είναι τόσο πολύ και να πολιτικοποιούν τα πάντα. Όλοι οι σύλλογοι ήταν ένα βήμα για τους πολιτικούς. Να κομματικοποιούνται. Όλοι οι σύλλογοι τους εκμεταλλευόντουσαν, μέχρι και την Εκκλησία. Τα πάντα εκμεταλλεύονται. Μην τρελαθούμε. Από το 12 όμως και μετά που άρχισαν ο κόσμος να κουράζεται με δεν τα είναι, πολιτικά. Δεν είναι, είναι άλλος ο λόγος. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πίσω από σένα. Και συγγνώμη. Δεν πειράζει, όχι εσύ, όχι. Εγώ έχω να θυμάμαι, επειδή πλέον είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε και κάποια πράγματα να θυμόμαστε, όπως το 2001 που γεννήσαμε σε ευρώ, έτσι θυμάμαι και το 2009, όπως όλη η Ελλάδα, την οικονομική κρίση. Μπράβο, ακριβώς. Οπότε, αν πας το 9 και πεις ότι εκεί έπεσε μεγάλη σφαλιάρα, ο κόσμος ξενέρωσε. Άλλαξε ο κόσμος και γενικότερα κατάλαβε το ότι να παθιάζομαι για κάτι το οποίο δεν μου επιφέρει οικονομικά, παρά μόνο το πάθος του ανθρώπου γενικότερα. Πεθάνανε και οι ηγέτες που τους παρασέρνανε, κακά τα ψέματα. Δεν θα το πάω τόσο πολιτικά, δεν με νοιάζει το τόσο πολιτικό. Εγώ θα κρίνω τους ανθρώπους που αλλάξανε. Άρα πλέον, και αυτό είναι η ουσία, ότι εκτιμώ, επειδή υπάρχει μεγάλη άθληση πολιτιστικών σωματείων σε όλο το λεκανοπέδιο, αν δεν κάνω λάθος είναι πάνω από 60, και φαντάσου ότι όλα αυτά έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, γιατί είναι από ανθρώπους που έχουν μεράκι, αγαπάνε αυτό που κάνουν και προσφέρουν και σε χρόνο και σε χρήμα. Ακούρα, σε μένα κάθε σύλλογος μου αρέσει η ουσία για μένα, το ότι υπάρχουν οι σύλλογοι, είναι καλό αυτό, σούπα για το λόγο, και γιατί τα παιδιά βρίσκουν ένα χόμπι και δεν πάνε ναρκωτικά και τέτοια και τέτοια, και γιατί μεταφέρουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, και μαθαίνουν ιστορία τα παιδιά και γεγονότα πραγματικά. Τώρα αυτό το να πολιτικοποιούνται, να κομματικοποιούνται τα πράγματα, νομίζω ότι από το 10, όπως είπες και εσύ, από τότε ο κόσμος θες ξενέρωσε, δεν ξέρω, αλλάξανε τα πράγματα. Τίποτα. Γι' αυτό βγήκε και η αριστερά μετά, γι' αυτό είδαμε, δηλαδή είδαμε ότι τα έρχονται τούμπα τα πράγματα σε όλα. Εντάξει. Άρα είναι κάτι που γενικότερα δεν σχολιάζουμε. Ναι, δεν μας νοιάζει. Πάμε στην ουσία. Εμείς δεν θέλουμε το σύλλογό μας να είναι ούτε να ανήκει σε κανένα κόμμα. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν το συζητάω αυτό καθόλου. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό καθόλου, γιατί δεν με νοιάζει κιόλας. Θεωρώ ότι εγώ τον βρήκα το σύλλογο το 2016, αν δεν κάνω λάθος, πήγα στο σύλλογο. Οπότε το βρήκα το σύλλογο γενικότερα αποστασιοποιημένο από όλο αυτό το κόνσεπτ, και μάλιστα με τον ήδη επίτιμο πρόεδρο τώρα, τον Γιώργο Πεπεράκη, να έχει αποχωρήσει, να παραμένει κοντά. Εγώ εκεί τον γνώρισα τον Γιώργο, και σε βάθος χρόνου, που ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε φύγει από πρόεδρος, είχε κουραστεί να τα δίνει όλα, αλλά παρόλα αυτά ήταν εκεί δίπλα. Πάντα και τώρα είναι δίπλα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε, όπως είπαμε, για ήρωες, έτσι και ο Γιώργος Πεπεράκης είναι ένας ήρωας. Στους ήρωες της ιστορίας του συλλόγου. Όχι παρά έξω, της ιστορίας του συλλόγου. Γιατί κατάφερε να ανατρέψει αυτό το κομμάτι
να αναφέρω. Άκου να σου πω, ο Γιώργος ο Περάκης πήρε ένα σύλλογο που ήταν έτοιμος να πεθάνει. Ξεψυχούσε. Μου το λες, έχω ακούσει ατελείωτες ιστορίες που είμαι με τον Γιώργο τον Περάκη. Ξεψυχούσε. Πολύ καλή φίλη. Και πήγε και βρήκε τα κατάλληλα άτομα την κατάλληλη ώρα. Έπεσε και σε καλά παιδιά όμως. Ήξερε κιόλας. Έπεσε και σε καλά παιδιά. Εννοείται, το βασικότερο. Που αυτά τα παιδιά όντως κάνανε μπαμ το σύλλογο, τρέξανε. Mm. Όντως όλα τα, όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά. Δεν θα πω ονόματα, όλα τα, όλη η ομάδα. Όπως ξέρει την ιστορία, ξέρει. Μπράβο, ναι. Όλο και το την ξέρει, γυρίζει πίσω και να τρέχει. Σε social media, στο Κρήτε Ενέστη, ναι, ναι, ναι. Και το σηκώσανε το σύλλογο. Υπάρχει όλη η ιστορία της Ένωσης σχεδόν αποτυπωμένη. Εν τω μεταξύ, κάνανε συμφωνία όλοι από τότε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από το 6 που μπήκα στο σύλλογο ότι είχαν πει όχι κόμματα, όχι. Γιατί το, γι' αυτό είχε ξεψυχήσει. Κατάλαβε. Ναι, έφυγαν όλοι. Είχε ξεψυχήσει γιατί είχαν γίνει παρεξηγήσεις με το Δήμο, με αυτά. Φύγανε, ναι. Φύγανε. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε. Είναι βέβαια λίγο ειρωνικό να το αναφέρω, αλλά δεν πειράζει. Όταν ένα σύλλογος που απαρτίζεται από 9 άτομα είναι 9 μελές στο Διοικητικό Συμβούλιο και ξαφνικά σου φύγουν 4 ή 4, γιατί απλά δεν θέλουν την πλειοψηφία των υπολείπων που δεν ασχολούνται με τα κομματικά, έτσι. Άρα φύγανε, αποχωρήσαν, απαρτήθηκαν. Και αφήσαν τον Γιώργο τον Περάκη τότε να κουμαντάρει μόνο στο πλοίο. Οπότε κάπως έτσι έγινε. Και λίγο ειρωνικά μένα, αλλά και εμείς κάπως έτσι ξαναξεγεννηθήκαμε πέρυσι τον Νοέμβριο που έγινε δεύτερες εκλογές. Αλλά αυτό είναι άσχετο. Απλά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι από Γιάννη Σιλόγου πάντα. Δεν έχει πάντα σημασία το λόγο που γίνεται κάτι. Το τι συμβαίνει είναι. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που αξίζει να σημειώσουμε ότι ο σύλλογος αυτός, που εγώ είμαι 8 χρόνια πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι στα πάνω του, είναι στα πολύ πάνω του. Αυτό είναι το σημαντικότερο, δηλαδή ότι εγώ βρήκα το σύλλογο και πήρα την Προεδρία πέρυσι, ενό συλλόγου που ήταν πολύ ψηλά. Με πολύ ανοιγμένα φτερά. Έχεις, άκου τώρα να σου πω κάτι, τι θα σου πω. Έχεις πάρει μια τεράστια ευθύνη. Ναι, είναι. Και θα σου πω γιατί πήρες μια τεράστια ευθύνη. Γιατί πήρες πραγματικά ένα σύλλογο με πολύ βαρβάτο ταμείο. Ένα σύλλογο που έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις και είσαι τώρα, καταλαβαίνεις. Α, εγώ που είμαι κακιά. Βάζω ένα τέτοιο. Σε παραφυλάω στην πόρτα. Για να κάνεις το λάθος, να σε πυροβολήσω. Εντάξει, αυτό θα συμβαίνει πάντα, πάντα θα έχεις τέτοιους. Δεν το και πρέπει να τον διατηρήσεις. Αυτό που έχει αξία. Πρέπει να το διατηρήσεις. Το λέω δηλαδή πραγματικά φιλικά. Πρέπει να διατηρήσεις τα ψηλά. Κατάλαβες. Ωραία. Άρα αυτό είναι μια πάσα που μου κάνεις, να σου να καταλάβεις ότι όταν ζεις εκ των έσω στο διοικητικό 7 χρόνια, ένα σύλλογο που διοργανώνει και συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, προσπαθεί το μήνυμο να τον πάρει αυτό το σύλλογο και να τον πας και ένα βήμα παρακάτω. Να κάνεις και κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό σημαίνει, αυτό είναι το νόημα της αλλαγής σε κάποια πράγματα στη ζωή. Δηλαδή, γιατί γίνεται μια αλλαγή σε κάτι, γίνεται μια αλλαγή σε κάτι και να έρθει κάτι καλύτερο. Πάντα το θεωρώ δεδομένο αυτό. Ο κόσμος ψηφίζει τον τάδε για να κάνει κάτι καλύτερο. Μετά μετανιώνει ψηφί στον άλλον και μιλάμε τώρα εμείς για να φερθήκαμε πριν στην πολιτική για αυτόν τον λόγο. Και άρα και στο σύλλογο αυτό που ήρθε αυτή την περίοδο έφερε την ανάγκη να μου δημιουργήσει την ευθύνη και τη συνείδηση να κρατήσω το σύλλογο ψηλά και να το πάω και ακόμα πιο ψηλά. Και αυτό είναι που έχει αξία Ολυμπία μου, γιατί θεωρώ ότι, και αυτό θα το κρίνω αρνητικά, το κρίνω εγώ, ότι σίγουρα ο σύλλογος είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν και κάνει και παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, επιπρόσθετες εκδηλώσεις που έχει κάνει από την αρχή του χρόνου, κατάφερε, επειδή έχει αποδειχθεί ότι ο σύλλογος έχει πολύ κόσμο που τον αγαπάει, μέλη, φίλοι, μεγάλο κύμα συμπαράστασης από τα πολιτιστικά σωματεία των περιχώρων και όχι μόνο, πράγμα που το έχουμε αποκτήσει όλοι μας με το να γυρίσουμε δεξιά-αριστερά, γιατί πάντα η πολιτική, εγώ αυτό έμαθα από τους παλαιότερους εκεί μέσα, ότι δημόσιες σχέσεις κάνουμε όλοι,
Δεν έχει σημασία αν υπάρχει στο ίδιο μελέτη ένα που έχει τι δημόσιε σχέσει. Να πούμε ότι είναι ο Μαρινάκη. Ο Μαρινάκη είναι και μέλο του NSDV, ήταν, τώρα την έχει κάνει. Ο Μαρινάκη γενικότερα είναι ένα πολύ δραστήριο παιδί. Είναι κριτικό και αποδείχθηκε ότι. Εγώ θέλω να βάζω το Μαρινάκη στο Μέγκα όμω. Αυτό είναι κάνει κανένα πρόεδρο, οπότε άστο να μην πάμε προ τα χέρια του. Κάνε τα κουμάντα να πάω εκεί στο Μέγκα να κάνω εκπομπή. Ας κάνουμε τα κουμάντα να πάει ο σύλλογος στους πρωταθλητές Ευρωπής με κάποιο τρόπο όταν θα βρεθεί. Δεν φαντάζομαι να πάει να χορέψουμε για τον Ολυμπιακό, Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν, οπότε μπορεί και να είναι και ένας μελλοντικός στόχος. Η πρόσβαση υπάρχει, οι γνωριμές υπάρχουν. Μην παρεξηγηθούμε με το ΠΑΟΚ. Ποιος είναι, ποια είναι η κριτική ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις ποιο είναι το μόνο πράγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι κάτι που χτίζουμε. Χορευτικό σχήμα δυνατό να μπορούμε να βγούμε σε μια εκδήλωση εκτός από τις δικές μας, τις εντός συνόρων νέας παιδιάς. Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι εννοώ, δηλαδή να έχεις μια χορευτική ομάδα η οποία να είναι 20 άτομα και να μπορούν να άντρες γυναίκες και να μπορούν να πηγαίνουν σε ένα μεγάλο τερέν, να το πούμε έτσι αθλητικά, σε μια πίστα και να γεμίζει. Ναι. Δηλαδή το να γεμίσεις, όχι ότι δεν γίνεται στην εξέδρα της του άλλου νέας μήνους που είναι αρκετά μεγάλη, πρώτος φέτος και στο πολιτιστικό αντάμωμο. Που α, για πες μας πώς πήγε και αυτό θα σε ρωτήσω. Ήταν και αυτό μια ωραία εγώ κυρία. Εγώ άκουσα για το κέρασμα ότι ήταν πάρα πολύ πρωτότυπο έτσι όπως το κάνατε, γενικό κυρεμένο. Γιατί με έχεις πάει λίγο πίσω, το χάνουμε λίγο στη πάμε πες σύντροφο. Αυτό και μετά θα πούμε γιατί άκουσα ωραία πράγματα. Άρα λέω, τώρα εγώ αναφέρομαι στο πολιτιστικό αντάμωμο που έκανε ο Δήμος με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, με τους υπηρώτες, τους ίδιους. Αυτό αναφέρεται ότι εκεί, σε αυτές τις μικρές διοργανώσεις στο Άρσος, μπορούμε να φανούμε δυνατοί. Σε μια εκδήλωση ακριβώς μετά μια εβδομάδα στις 25 στη μάχη της Κρήτης. Μαΐου που έγινε η μάχη της Κρήτης, ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί και μπορούμε να γεμίσουμε και να κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Ναι, και κάνατε και ένα φοβερό κέρασμα. Εγώ ξέρω ότι μοιράζομαι κάθε φορά την τσιμπουδιά και τα φιστίκια έτσι. Τώρα ήταν νοικοκυρεμένο σε ένα ωραίο πιατάκι, το τσιγκρίστ, ναι. Στο σύλλογο που λέγεται Θοδωρής Λιμαράκης. Αυτός το φτιάξε. Περίμενε. Ο Θοδωρής ο Λιμαράκης είναι ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια. Αυτός το σκέφτηκε αυτό. Έχει φύγει από αυτούς που έρχονται, παρέρχονται, αλλά πάντα έχουν το μικρόβιο. Ο Θοδωρής λοιπόν έχει αυτό το μικρόβιο και ένας άνθρωπος που στυλοπατεί αυτή τη στιγμή μέσα στο σύλλογο για να κρατιέται ο σύλλογος, γιατί η εμπειρία του και οι γνωριμίες του είναι πάρα πολλές. Και ο οποίος είπε, αφού θα κάνεις μάχη της Κρήτης, αφού θα φέρεις ένα πολύ δυνατό ομιλητή, πρέπει να κάνεις και ένα αρχοντικό κέρασμα. Οπότε και ο ίδιος προσωπικά έκανε προσωπικό κέρασμα στους VIP, θα το πούμε, χωρίς να θέλουμε να δώσουμε, κάνουμε διακρίσεις, αλλά οι πρώτες σειρές που ήταν γεμάτες από ότι τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο ο Θοδωρής έκανε προσωπικό κέρασμα και γενικότερα το κέρασμα που είχε για φέτος για πρώτη φορά ο Σύλλογος ήταν για όλο τον κόσμο, πέρα από την παραδοσιακή τσιμπουδιά, ήταν ήτανε απάκι, γιαγέρα, παξιμάδι και ηλιά. Δηλαδή, πολύ ωραίο. Λίγο πιο πλούσιο και αυτό να σου πω την αλήθεια μου. Και πώς το φτιάξατε, πώς τα σχετίσατε, ωραία. Αυτά τα φτιάχνουν οι άνθρωποι. Εμείς απλά είχαμε την ιδέα, βρήκαμε τον άνθρωπο που μας το έκανε και το κάναμε. Αλλά εδώ αξίζει να σημειωθεί, γιατί αυτό για μένα έχει ουσία, είναι ότι για όλα αυτά που πρέπει να κάνεις μια εκδήλωση την οποία δεν εισπράττεις κάτι, παρά μόνο προσφέρεις, αν δεν έχεις δίπλα σου το Δήμο Νέας Μήνης, που τον έχει έτσι κι αλλιώς η Ένωση Κρητών πάντα, από πάντα, αλλά ο νέος δήμαρχος, που είναι όντως και νέος, δεν έχει ούτε καν, είναι πιο νέος. Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι στηρίζει. Η νέα δημοτική αρχή, που στο κάτω-κάτω μαζί ξεκινήσατε εσείς με τη Δημοτική Αρχή, ένα με μια διαφορά στην ουσία. Ναι, το λέω, μπράβο, σωστά, λοιπόν, ισχύει. Ναι, είσαστε καινούργοι και κατάλαβες τι θέλω. Ακριβώς. Αγαπάει τον πολιτισμό και κάνει ωραία πράγματα, να δεν βλέπεις εδώ τι κάνει. Πλάκα μου κάνεις εγώ, δηλαδή, αφού τώρα πια δεν ξέρω πού να πρωτοπάω, σε ποια τι σου είπα, έλα σου λέω να τελειώσουμε και θέλω να πάω στο σεμινάριο ψυχολογίας που κάνει δωρεάν ο Δήμος. Και κάνει σαν σχολεία έρευνα, δηλαδή κάνει σεμινάρια που είναι για τη διατροφή, για την ψυχολογία, για τη... και που είναι ανοιχτά για όλους. Σωστά. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σου. Γενικότερα αυτό θα να πω ότι η Ένωση Κρητών έχει δίπλα της στο Δήμο και
τη στηρίζει και πρακτά και με τη συνδιοργάνωση στη Μάχη της Κρήτης, στο οποίο καταφέραμε και κάναμε και, όπως είπαμε, και ένα πλούσιο κέρασμα μαζί με την ομιλία του κύριου Αντώνη Μητυλινάκη, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο γνώστες, αφού αυτό το πράγμα... Βέβαια, θα σας βάλω μηδέν, γιατί έπρεπε να με βγάλετε παρουσιάστρια την επόμενη φορά. Λοιπόν, οκ. Okay. Έχω και δυνατή φωνή και κατάλληλη φωνή. Ολυμπία μου, ξέρεις ότι εμείς δεν σε ξεχνάμε και σε καλούμε όπου μπορούμε και εσύ αναλόγως προσφέρεις. Εγώ έχω να πω για σένα ότι ήσουν δίπλα μας και στις δύο εκλογικές. Να σε ρωτήσω κάτι μεταξύ μας. Αυτό με τη συνέλευση, γιατί το χάσα, κάτι ήταν εκδήλωση. Έγινε δεύτερη ή τι έχει γίνει, το οπότε το ξέχασα. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα της Μάχης της Κρήτης έγινε η Γενική Συνέλευση, που είναι απλά η ετήσια απολογιστική και η οποία βάθησε πολύ ομαλά με λίγο κόσμο, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που δεν μπορούμε να τρέχουμε με πάρα πολλά μαζί, οπότε θέλουμε ήρεμα πράγματα. Ο κόσμος, τα μέλη και αυτοί που ενδιαφέρονται ρωτάνε και μαθαίνουν, και όταν ξέρεις ότι ήδη είσαι σε ένα σύλλογο που το 2023 έκλεισε με τη μεγάλη προσέλευση νέων μελών και με την επιχορήγηση που πήρε πέρυσι ο σύλλογος μετά από 3 χρόνια αδράνειας, οπότε και αυτό είναι... Ναι, δεύτερη ήταν η δημοτική αρχή που υπήρχε. Δεν θα συζητήσουμε, γιατί εγώ ξέρω να πω ότι μαζί με αυτό έχει ένα πρόσημο συν 5.000 στο ταμείο της, που σημαίνει ότι την ενισχύει λίγο στην ιδέα ότι πρέπει να αισθάνεται δυνατά, γιατί κακά ψέματα ζούμε σε εποχές με το, οι οποίες η Ένωση επενδύει στους χωροδάσκαλους της, τους έχει χρόνια κρατήθηκε. Και θέλω να σου πω ότι πληρώνει πολλά λειτουργικά έξοδα, οπότε πρέπει να έχεις πρόσημο σύν για να συνεχίσεις να λες, αλλιώς να λες για ποιο λόγο συνεχίζω να ανοίγομαι. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι ανοίγεσαι και δεν σου βγαίνει κάτι, μαζεύεσαι. Και πόσο πάνω σε ένα πολιτιστικό σωματείο, όχι σε μια επιχείρηση, δεν μιλάμε γιατί δεν είναι επιχείρηση, είναι ένα πολιτιστικό σωματείο. Οπότε ναι, όταν έχεις παραλάβει ένα αξιοπρεπές αποθεματικό, μια ιδιόκτητη αίθουσα και προσπαθείς να κρατήσεις τα λειτουργικά σου, σε επίπεδα μπορεί να τα περισσεύεις από τα έσοδά σου. Ενώ, δηλαδή θες να μου πεις τώρα, 10 μήνες τώρα, ενώ κάνατε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, ενώ ξοδέψατε, έχουμε και συν 5.000 και μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπορεί και παραπάνω, αλλά το νούμερο δεν έχει σημασία. Τώρα εγώ σου λέω να σου πω ότι είμαστε στο συν, δεν είμαστε στο που έγινε στη Γενική Συνέλευση που προανέφερες. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω να πω ότι θυμάμαι μία εκδήλωση κοπή πίτα στο Γαλαξία τον Ιανουάριο, κατάμεστος Γαλαξίας. Άρα εκεί ήμουνα. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Κατάμεστος, όπως εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή. Και ο χορός, το χορό πάλι στον αυτό κατάμεστο. 4 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, η 5 είναι Κυριακή στον Ομαλό. Ο κακόρονα με, τους ξυλούρι, με τα ξυλουράκια όπως τα πάντα με ένα σεπατό. Λοιπόν, οπότε εκεί είχαμε σημείο να φτάνουμε να λέμε στον κόσμο να τον πληρώνουμε το προηγούμενο βράδυ, γιατί είχαμε κάνει υπερκρατήσεις και πηγαίναμε να πάθουμε σημεία. Τέλος πάντων, ήμασταν sold out χωρίς να το ξέρουμε, γιατί είναι αυτό που λέμε καινούργια ομάδα. Μέχρι να συντονιστείς έχεις και λίγο δυσκολίες, οπότε αυτό είναι ευχάριστο το γεγονός ότι καταφέρνεις και κάνεις εκδηλώσεις και είσαι κατάμεστος. Κάνεις αυτό, συμμετέχεις στην επιτυχία του, αλλά συμμετέχεις στις παρελάσεις, δεν το συζητάω, ότι συμμετείχαμε σε παρέλαση παραμονή της 25 Μαρτίου στην Παγκρίτιο με την Παγκρίτιο Ένωση, την οποία την έχουμε πολύ κοντά μας και κυρίως την Ένωση Βασιλάκη, γιατί εκτιμώ ότι άνθρωποι του πολιτισμού, όπως είναι και ο κύριος Εμμανουήλ Πατεράκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Συμβουλίων, ο οποίος είναι και η ομπρέλα όλων των τοπικών συλλόγων της πόλης μας. Άρα θεωρώ ότι να συμμετέχεις και στη μία παρέλαση και στην άλλη παρέλαση, να έρθει το επόμενο μήνα να κάνεις και αποκριάτικα πάρτι για τα μικρά σου παιδάκια. Πράγματα που σου λέω, δραστηριότητες που συμβαίνουν, που μπορεί να μην συμβαίνουν κάθε χρόνο, αλλά τις κάνουμε. Συνεχίζουμε δηλαδή να κρατήσουμε όσο μπορούμε ψηλά. Τα πάρτι τα κάνατε μέσα στο σύλλογο. Ναι, το αποκριάτικο πάρτι το κάναμε μέσα. Έχουμε φέρει και έναν καινοτοπιό, δεν ξέρω, διασκεδαστή, συγγνώμη. Μια διασκεδαστή, μια κοπέλα και ήταν. Έχω και εγώ άλλη φορά. Μπράβο. Παλικάρι τα χειδουλεπτό. Δεν το προβάλαμε πολύ, γιατί λίγο ξέρει όταν πα να προβάλλει κάτι, αλλά την άλλη μεριά έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Έχει το περιορισμό των. Αυτό. Ναι, ναι, εγώ παλιά θυμάμαι πήγαινα στα τζάμπο, ψώνιζα δωράκια για τα παιδιά. Δεν σου λέω αυτό. Και έκανα παρτάκια. Δηλαδή μετά δεν μπορούσα να το φέρεις πολύ στη δημοσιότητα, γιατί θα πρέπει να
θολώνεις τα πρόσωπα των παιδιών γιατί είναι μικρές ηλικίες. Α, ναι, εννοείς φωτογραφίες. Δεν απλωθήκαμε και σε κόσμο. Ήτανε εν γέννη άτομα, παιδάκια των μελών μας, είτε που χορεύουν είτε και που... Και τα παιδιά, δεν έχουμε χορευτικά παιδάκια. Ναι, εγώ σου λέω, αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή ότι ήταν πολύ οικογενειακό και πολύ ευχάριστο και ήταν η πρώτη μας εμπειρία πάνω σε αυτήν την εκδήλωση, γιατί εμείς δεν είχαμε και τον νόμο. Ο Τσιρίκος ήταν, λέω, ο Τσιρίκος ήταν βοήθεια κάποτε. Ήταν ο μόνος και ο Φοδωρής είχε άποψη για τα 9 άτομα του Σύλλογου. Εγώ να σου πω κάτι, όσα χρόνια ήμουν στο Σύλλογο, ήμουν υπεύθυνη γι' αυτό. Μάλιστα. Γιατί δεν βαριόμουν να πάω να ψωνίσω, να φτιάξω τα δώρα των παιδιών, να κάνω Χριστούγεννα, απόκριες, ήμουνα σε αυτό. Έτσι. Γιατί μου αρέσαν και τα παιδιά που τους δίναμε τα δώρα. Και χωρίς πολλά λεφτά. Μα δεν θέλει πολλά λεφτά. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι πιο και πολύ. Και θυμάμαι τότε βάζα για την τσέπη. Δεν είχαν, γιατί δεν είχε ο σύλλογος και βάζαμε την τσέπη μας. Σε πληροφορώ. Και πήγαινα στο τζάμπο και περνάμε το τίποτα. Μα δεν σου λέω αν θα πάρεις 5 σεπατίνες και 5 κοφετή και 2 μάσκες και θα στολίσεις στο σύλλογο ή θα δώσεις. Τους έφτιαχνα και αναμνηστικά, παιδί μου. Δωράκια, λοιπόν, face painting, πραγματάκια δηλαδή ωραία. Γονείς που φύγανε πραγματάκια για να μοιραστούμε όλοι μαζί, οι μεγαλύτεροι που ήμασταν στο πάρκ και απλά βλέπαμε ή καθόμασταν απ' έξω. Οπότε ναι, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, χαμηλών τόνων. Ήρθε μετά από αυτό, έρχεται πολύ έντονη, γι' αυτό θέλω να πω τη φοβερή δραστηριότητα που έχει αυτός ο σύλλογος. Έρχεται η μεγάλη εβδομάδα, χάρη στον Θοδωρή τον Λιμαράκη, που τόσα χρόνια έχει πολύ καλή σχέση με την Εξαρχία, για μία ακόμα χρονιά συμμετέχουμε και εγώ προσωπικά ενεργά. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που πάω στην παραλαβή του Αγίου Φωτός. Ήταν ένα... Στο Μετόχι, σε περιμέναμε να έρθει. Πού σπάσα τα μούτρα. Είχε πάθει ατύχημα, το ξέρω, αλλά πίστεψε με, σημασία παίζει ότι υπήρχαν άτομα. Αυτό έχει σημασία για μένα, ότι ο εθελοντισμός είναι μεγάλο σημαντικό πράγμα. Είτε παραμονή, μεγάλη Παρασκευή. Στην περιφορά του επιταφείου. Στην περιφορά που είναι λίγο δύσκολη γιατί ο κόσμος έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν βλέπεις με στην πλάκα τώρα, δεν βλέπεις Έλληνες τιμένους. Βλέπεις τουρίστες που περνάει η επιτάφειος και χειροκροτάνε. Οπότε εκεί πρέπει να κρατήσεις αυτό που να κρατήσεις. Γιατί λίγο διαφέρει από αυτό που έχουμε μάθει. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ και το ξέρω 3 χρόνια πριν το ζω κι εγώ. Βέβαια η αποκορύφωση αυτή του διημέρου είναι το Μεγάλο Σάββατο που έρχεται το φως από τα Άγια Μέρη και ο Έξαρχος, ο Μητροπολίτης Ραφαήλ σας δίνει και ανάμει, ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη χρονιά με κέρδισε, ναι, είναι όντως φίλος του Θοδωρή. Είναι ένας άνθρωπος όμως τόσο πράος, χαμογελαστός και άνθρωπος που εμπνέει. Ξέρεις τι δεν κάναμε φέτος και το είπα του Τσιρίκου, δεν πήγαμε να συνοδεύσουμε, που πάντα ο Λιμαράκης το κανόνιζε αυτό, στους Αγίους Θοδόρους. Θα γίνουμε, κάποια πράγματα θα γίνουμε. Δηλαδή φέτος δεν το προλάβαμε. Δηλαδή αυτό που προσπαθώ να σου δώσω καταλάβεις είναι ότι υπάρχει τόσο έντονη δραστηριότητα κάθε μήνα. Που δεν μπορείς να τα προλάβεις όλα. Δεν μπορείς να κάνεις και 2 και 3 πράγματα μαζί. Γιατί μην ξεχνάμε, στο ξαναλέω, εδώ μιλάμε για φίλους που βοηθάνε εθελοντικά, που αγαπάνε. Και που σε αυτά τα παιδιά κυρίως, γιατί εγγένει με αυτές τις τέτοιες είχαμε παιδιά μαζί μας, είναι μεταλαμβάνευση αξιών. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτό μπορεί να καταλάβει. Και άρα με αυτή την ευλογία που πήραμε από το Άγιο Φως, προχωρήσαμε σαν Ένωση Κρητών, κάναμε τη μάχη της Κρήτης, συμμετείχαμε στο μουσικό αντάγωμα, δηλαδή με πολλαπλές εκδηλώσεις, στις οποίες πάντα είμαστε κατάμεστοι. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω μέσα από την ευκαιρία που μου δίνεις από το μικρόφωνο σήμερα, είναι ότι εμείς αυτή την αγάπη του κόσμου την έχουμε ήδη εισπράξει και σε μεγέθη που δεν τα φανταζόμασταν ποτέ. Και τώρα που πλέον είμαστε μια ομάδα δυνατή 9 ατόμων, που εκεί 9 είναι ενεργοί σε όλα τα επίπεδα, ο καθένας... Και ορεξάτη. Ναι, είναι γιατί αυτό το φρέσκο. Η αλήθεια είναι, κάνει... αν εξαιρέσουμε το Λιμαράκι και τον Τσιρίκο τους γέρους, δεν έχει. Τους πάει. Είναι πάλι. Ξέρεις, εκεί θέλει αυτούς τους ανθρώπους, είναι πιο δύσκολο να τους κουμαντάρει. Ναι. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν Τσιρίκο και Λιμαράκι που είναι τα παλιά παιδιά, τα είχα φέρει εδώ, είναι το πρώτο που κάνουμε. Όλοι άλλοι είστε φρέσκα φέρει, παιδιά, με όρεξη. Και εγώ τα γιατί ο Τυράκης, ο Στάθης, είναι ο αντιπρόεδρος,
Και εκείνο μαζί σου μπήκε ή δύο χρόνια νωρίτερα από σένα είχε μπει. Όχι, όχι, περίμενε ο Στάφης. Ο Φυλάκης χορεύει πάνω από 10 χρόνια στο σύνολο. Μπράβο, σαν χορευτής, ναι. Δεν είχε συμμετέχει ποτέ. Σε ΔΣ και αυτά. Ήταν ένα απλό μέλος που έτσι. Φτάνει αυτό. Ο γονέας που τρέχει τα παιδιά του και τους τα κρατάει μέσα στο κριτικό στοιχείο. Θέλει να είναι τα παιδιά του στο κριτικό σύλλογο της Νέας Μήνης. Άρα αυτό έχει σημασία και τώρα που του δόθηκε η ευκαιρία και του βρίσκω και τρόπο και του κλέβω, γιατί και αυτός είναι πολύ άσχολος με τρία παιδιά. Το ένα δίνει. Έκανε τρία παιδιά, ρε παιδιά. Εγώ αυτό το ξέρανε. Ο Νικόλας, λοιπόν, τον οποίο τον βάλαμε και πέρυσι 28η σημεοφόρο και δώσαμε και τη δύναμη από τη δικιά μας μεριά σαν ένα σκουτό, γιατί αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε, το πώς πουσάρουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδας. Οπότε όταν του δίνει τη σημαία και την όρεξη, δεν έχω ακόμα ενημέρωση, αλλά θα περιμένω και λίγες μέρες ακόμα. Πρωτότοκος γιος του, λοιπόν, ο Νικόλας, φέτος έδινε και με υψηλούς στόχους ιατρικής. Οπότε είμαστε σε μια περίεργη περίοδο για τον Στάφη. Συνόμαστε πόσο από το τέρα το τυράκι. Λοιπόν, οπότε ναι, από πίσω έρχεται ο Ανδρέας που είναι 2-3 χρόνια πίσω, έρχεται και η Χρύση από την μια μικρούλα ακόμα από την μικρούλα κοπελιά. Γενικότερα ο Στάφης είναι σε μια εποχή full υποχρεώσεων μέσα στην οικογένειά του. Ο Σκουρλής. Επαγγελματίας, οπότε και αυτό. Δίνει χρόνο. Και ο Σκουρλής ήταν. Ο Σάκης, ο Διονύσης, λοιπόν, ο Σκουρλής, είναι και αυτός. Μαζί μπήκαμε με τον Σάκη. Αυτό, γι' αυτόν έλεγα και πήγα να πω. Αυτό σε μαζί μπήκαμε. Μαζί μπήκαμε. Λοιπόν, ο Σάκης, λοιπόν, είναι από το δικό του μετερίζει και αυτό είναι δίπλα μας. Είναι αφές. Εγώ, ο Σάκης και ο Θανάσης είμαστε η ομάδα που παρέμεινε από το προηγούμενο Δουσού. Σε συνδυασμό με τον Θοδωρή, που είναι παλιός. Είναι τα τέσσερα πιο παλιά άτομα στο σύλλογο. Μετά όλοι και οι πέντε, οι άλλοι, η Αργυρούλα, ο Στάφης. Ο Πέτρος ο Μαναβαλάκης, ο αναπληρωτής γραμματέας, ο οποίος είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Οπότε και αυτός με τρία παιδιά, και αυτός με πολλές υποχρεώσεις και πιο μικρής ηλικίας, και αυτός τραβάει τα δικά του ζόρια για να βοηθήσει από τη δικιά του μεριά όσο μπορεί. Και αυτό είναι το αξιέπαινο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι γενικότερα. Μαζί με τον Γρηγόρη τον Μαρινάκη, που δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, τον ξέρει, είναι Νέας Μήνης, είναι ο άνθρωπος που γυρίζει και μυρίζει. Άρα είναι ένας νευρέτης, ο οποίος μεταφέραμε και το φέραμε στο Σύλλογο για να του ανεβάσουμε την αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι αυτό θα πετύχουμε μετά από 1,5 χρόνο. Πιστεύω θα τον έχω καταφέρει να έχει ανεβάσει και την αυτοπεποίθησή του. Ξέρω εγώ τι εννοώ και άμα μας πει, θα καταλάβει. Γιατί αλλά είναι άνθρωπο έχει. Φοβερά ορεξάτο. Με φοβερές νοημίες, ο οποίος είναι στην Ελλάδα. Εδώ ήμασταν μαζί, τον είχαμε εδώ εμείς στο Μαρινάκι. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω τον ξέρει η συνάδελφη. Λοιπόν, είναι ο Μανώλης ο Ανδρουλάκης, ο οποίος το Μανώλη το γνώρισα στο σύλλογο και μάλιστα συμμετείχα και σε μια εκλογική με στις αρχαιρεσίες, όπως λέμε, στα πολιτιστικά σωματεία μαζί με τον Μανώλη. Αλλά ο Μανώλης τότε ήταν ακόμα σε άλλο mood. Τώρα ξαναβρέθηκε στα πόδια μας. Είναι νέος μπαμπάς και αυτός και εμένα. Αυτό βέβαια ο γιος του είναι. Ούτε ένα μισό χρόνο είναι, κάπου εκεί κοντά είμαστε, οπότε και αυτός είναι. Να μπορεί να παντρευτούν, είδες. Και αυτός προσπαθεί να βρει χρόνο, γιατί κάνει και δύσκολο επάγγελμα ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλιστής, μεσίτης, ασφαλιστικός σύμβουλος, δηλαδή πολλά και αυτό, οπότε έχει πολύ δύσκολο. Αλλά και αυτός είναι παλιός στην Ένωση και τον Εασμήνης, γιατί κάποτε έκανε μαθήματα. Και μετά συμμετείχε και λίγο με τα κοινά όταν ήταν εφεδρικός, δεν είχε εξελιχθεί στη βασική ομάδα του Ιουσού, αλλά παρέμεινε και βοήθησε. Άρα και ο Μανώλης έχει και άποψη και όρεξη και το μόνο θα που δεν έχει είναι χρόνο. Και θα σου πω σαν... μια εμπειρία μου. Εγώ σαν μέλος έκανα πολύ περισσότερα πράγματα. Όταν μπήκα στο ΔΣ στα δύο χρόνια εκείνα, έλεγα Παναγία μου γιατί μπήκα. Γιατί... Δεν ξέρω, τότε σε πολεμάει ο κόσμος, ενώ όταν είσαι απ' έξω και δεν σε ξέρουν και είσαι σαν... Μέλος απλά. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, σαν μπαλαντέρ. Σαν μπαλαντέρ. Αυτό μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και σε όλα τα πόστα. Δηλαδή και τσικουδιές να μοιράσεις και παρουσιάσεις να κάνεις και στη σκηνή να ανέβεις. Δηλαδή, σου λέω σαν μέλος, είχα κάνει πολύ περισσότερα από ότι όταν μπαίνει στο ΔΣ. Αυτή είναι η λέξη. Ομάδα υποστήριξη λέγονται αυτά τα άτομα. Τα οποία με την ευκαιρία. Γιατί άμα πάρει τίτλο, επειδή κακά τα ψέματα είμαστε λίγο ζηλιάστε, μπορεί να σε φάνε. Απαναγία. Καλά, στην Ελλάδα ζούμε όλοι ξέρουν ότι κάτσε κάτι γείτονα και όλα τα σχετικά. Οπότε δεν θα το κάνουμε τώρα αυτό. Θα συνεχίσουμε για να κλείσω μια σκέψη και έκανα μια αναδρομή
και μια παρουσίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, νομίζω ότι πλέον δεν έχω ξεχάσει κάποιον εκτός από την Αργυρό που την αναφέραμε και στην αρχή, η οποία τη χάνει να είναι και συντάκτησά μου, γιατί σχεδόν πριν 2 χρόνια, τον Αύγουστο, μου βάφτισε την κόρη. Οπότε για μένα πλέον είναι αυτό που λέμε, ο ορισμός του σύντεκνου είναι αυτό. Η Αργυρούλα μας, η οποία είναι στο Πανεπιστήμιο, έχει μπει, έχει καταφέρει και έχει μπει στις Πανελλήνες στο Πανεπιστήμιο από πέρυσι. Πρόπερσι. Πέρυσι, καλή μας με τη δικιά μου. Η δικιά μου πέρασε πολιτικές επιστήμες. Τώρα, θα είναι η επόμενη, οπότε πρόπερσι πάω, εγώ ξέρω εγώ τι λέω, με βάση τα ημερολογιακά τα εκπαιδευτικά, τα ημερολόγια τα εκπαιδευτικά. Και θεωρώ ότι και οι 9 έχουμε όρεξη. Είμαστε μια ομάδα και αυτό φαίνεται προς τα έξω. Και επειδή όταν υπάρχει ομοφωνία και ελεύθερο μυαλό, που σημαίνει ότι δεν έχω ανάγκη να αυτοπροβληθώ, αυτό που κάνω εδώ μέσα το κάνω γιατί το γουστάρω, δεν έχω ανάγκη να προβληθώ, ή να προβληθώ μέσα από σύλλογο, άρα αυτό σε καθιστά στην πλεονεκτική θέση να λες ότι θα κάνω και το παραπάνω. Και εδώ είναι αυτό που θα πούμε σήμερα, Ολυμπία, γιατί αυτή είναι η ουσία της σημερινή, ότι με απόφαση όλων κάνουμε, διοργανώνουμε το πρώτο ανοιχτό γλέντι στη Νέα Σμύρνη, ως αυτό ένωση της Νέας Σμύρνης. Αυτό το ανοιχτό γλέντι, ξέρεις πόσο χρόνια το λέγαμε να γίνει. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω και ότι... δεν βρισκόταν ο χώρος, μας βάζανε εμπόδια... Δεν υπάρχει αυτό. Κατάλαβες, εγώ θα σου πω ότι έχει σημασία. Όχι... Πρέπει να έχεις ένα λόγο παραπάνω για μας, το να ξέρουμε ότι είμαστε ένωση κριτών που φέτος έχει 75 χρόνια. Ο ένας από την ομάδα, θα σε αφήσω να το μαντέψεις, ξέρεις τι και εσύ και είπε. Αν όχι εμείς, ποιοι, αν όχι τώρα, πότε. Τι σημαίνει αυτό, αν όχι εμείς που είμαστε μια ομάδα και είμαστε 9 στους 9 και θα πέσουμε με τα μούτρα, αν όχι τώρα που είναι τα 75 χρόνια, πότε. Άκου να σου πω κάτι, αυτό ήταν δηλαδή... ένα πράγμα που το ήθελα. Εγώ, ο Θανάσης, ο Θοδωρής, πηγαίναμε στον Άγιο Δημήτριο Γιορτή Τσεκουριάς. Το ξέρω και εγώ εκεί ήμουνα και πάω και το ψιλοζηλεύαμε. Κάποτε λέγαμε να κάνουμε κονέ με τον άλυμο, μήπως πάρουμε από εκεί χωράφι για να έχουμε χώρο. Γιατί πάντα μας βάζανε εμπόδιο. Μην βλέπεις τώρα που είμαστε τυχερούλιδες, που είναι ο Κουτελάκης και σου λέει πάρτε σχολεία, πάρτε έτσι και καλύβω. Εντάξει, αν ήταν η παλιά αυτή, δεν θα έχεις αυτή τη μέρα. Δεν νομίζω ότι αυτό παίζει. Γιατί ξεριστεί στη ζωή. Ρώτα και τον Τζιρίκο στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω κανένα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω κανένα. Που προσπαθούσαν και δεν βρίσκανε χώρο. Δεν νοιάζει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι για όλα πάντα εγώ δεν τον έπαιρνα και τα έλεγα υπάρχει λύση. Ολυμπία μου, δεν ψάχνουμε να βρούμε το τι δεν έγινε τότε. Το θέμα είναι το τώρα. Λύση πολύ παλιά να υπήρχε να μην είχε τα έρθει. Ας πούμε τα 75, τα 70 χρόνια, τα 65 δηλαδή που πας επί 5, μπορεί να πέσεις εκεί που είχες τα 67 χρόνια, τα 68 χρόνια. Αν θες να κάνεις κάτι, πρέπει να πεις ότι έχω 9 στους 9 και αφού δεν έχω και εμπόδια, δεν με νοιάζει αν είναι του Δήμου ή του χώρου ή του αστικού κέντρου και πανικός. Αν θες να κάνεις κάτι, θα πας και παραδίπλα και θα πεις έλα εδώ Αγία Δημήτρια, έλα να κάνουμε μια συνδιοργάνωση σε ένα που έχεις τους χώρους. Έλα εδώ Παλαιοφάλιρο. Πάμε να κάνουμε μια συνδιοργάνωση. Αυτό λέγαμε να κάνουμε. Αυτό σου λέω. Με λίγα λόγια, αυτό κάνει αυτό που κάνουμε εμείς ακόμα πιο αξιέπαινο και εντυπωσιακό είναι ότι εμείς καταφέρνουμε να παλεύουμε για να διοργανώσουμε το πρώτο ανοιχτό γλέντι στη Νέα Σμύρνη, έχοντας κάνει αυτοψία σε όλους τους ολικούς χώρους και με τη βοήθεια της Μαρίνας της Δεκούλη της Αντιδημάρχου, την οποία αξίζει να ευχαριστήσω και να αναφέρω, μια και είμαστε εδώ τώρα. Καλά, δεν χρειάζεται να ευχαριστήσω βέβαια, εννοείται τον Γιώργο τον Κουτελάκη, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος που μας είπε ναι σε όλα. Δηλαδή προχωρήστε, πατήστε σε επιχειρήματα. Μαργιαλένα Αγγελίδου. Καλά, δεν το συζητάμε. Η Μαργιαλένα είναι αγαπημένη. Και μέλος, είναι στην Εξελικτική Επιτροπή. Η Μαργιαλένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτιμώ το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα και μιλάω ως πρόεδρος της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης. Ο λόγος είναι η Μαργιαλένα Αγγελίδου, η οποία ως συνταξιούχος δικαστικός, ανωτέρας δικαστικού, μας βοήθησε να περάσουμε εκείνο το Γολγοθά και το οτιδήποτε περάσαμε την περίοδο από τις πρώτες αρχαιρεσίες του Σεπτεμβρίου μέχρι του Νοεμβρίου με νομότυπους τρόπους, μεθόδους
και καθοδήγηση από την κυρία Αγγελίδου, Μαγκαλένα, οπότε είμαστε εδώ χάρη σε αυτή. Οπότε αυτό δεν χρειάζεται, θα το λέω βέβαια κάθε φορά που προσπαθώ και βουλευτώ, αλλά και είναι και δίπλα μας και συνεχίζει να είναι δίπλα μας και πάντα βρίσκεται και στην Γενική Συνέλευση που κάναμε, ήταν πάλι πρόεδρος, γιατί πάντα την θέλει δίπλα της. Ο σύζυγος συμμετέχει στην Εξελικτική Επιτροπή των Τριών Ατόμων. Α, μπήκε εκεί, μπράβο. Μάλιστα, ο Στάθης. Οπότε. Εμένα πώς και εγώ. Φαρίδης, να λέμε και τα επίθετα, να λέμε ολόκληρα τα ονόματα. Οπότε ο Στάθης Φαρίδης είναι και πρόεδρος της Εξελικτικής Επιτροπής που έχουμε τώρα, γιατί έχει αλλάξει και αυτή με τις εκλογές. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο Στάθης ο Φαρίδης. Ο σύζυγος της κυρίας Μαγκαλένας. Και μετά ποια άλλη είναι Εξελικτική Επιτροπή? Είναι ο Αντώνης ο Γεωργιανάκης. Το ξέρω αυτό, να ναι. Άμα δεν το ξέρεις τον Αντώνη, χρόνια φατσικά που είχα στο σύνολο, σίγουρα το ξέρεις 100%. Και ποιος άλλος? Και στα λογιστικά μέσω της συζήτησης. Και η Ράνια. Και η Ράνια είναι ο Δημητρίου, οπότε αυτοί είναι τα τρία άτομα που συμπληρώνουν όλη αυτή τη δωδεκάδα. Και πάμε όλοι μαζί λοιπόν, πατώντας πάντα σε νόμιμες διαδικασίες και σε συνεχή καθοδήγηση και συμβουλή από το Δήμο. Έχουμε κλείσει λοιπόν το πέμπτο γυμνάσιο Νέας Μύρνης που βρίσκεται στην Αχνός των Μαρτύρων, στο νούμερο 1, δίπλα ακριβώς στο ΕΠΑΛ. Εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκρότημα από σχολεία, το ΕΠΑΛ, το γυμνάσιο. Λες τώρα εδώ, σε ποιο σχολείο λες? Μικάλης, Μικάλης λέω, Αχνός των Μαρτύρων, δεν ξέρω, είναι Αχνός των Μαρτύρων. Που πάμε και ψηφίζουμε, που ήταν ο Παπαστράτο εκεί. Κοντά είσαι, εκεί πέρα λοιπόν, οπότε... Εγώ ξέρεις που νόμιζα. Πού? Στο κολυμπητήριο, σε αυτό το σχολείο. Όχι, το νοικοκυριά. Που είχε γίνει ορκισμό στο. Εκεί που φτιάχνετε τώρα από πίσω, φτιάχνετε και το καινούριο κλειστό. Μπράβο, ναι, εκεί νόμιζα. Εκεί το μέρος όντως είναι το σχολείο που έχει τις μεγαλύτερες προδιαγραφές για να γίνει αθλητικό κλέτη. Γιατί... Εκεί νόμιζα. Οραματιζόμαστε όταν κάνουμε τις πρώτες σκέψεις. Οραματιστήκαμε ένα χώρο με μεγάλο προάβλιο για να μπορεί να βάλει 2.000 καρέκλες και να πεις ότι είναι και άνετα. Ναι, μεγάλο προάβλιο είναι από εκείνη τη μεριά το σχολείο. Κατάλαβα που λες, ούτε το. Ναι, κατάλαβα τι λες, γιατί έχει το προάβλιο μεγάλο. Λοιπόν, και πήγαινε ο γιος μου σχολείο. Λοιπόν, οπότε έχουμε βρει το χώρο, έχουμε βρει τον καλλιτέχνη, Νίκος Καρκάνης και το συγκρότημά του. Η ημερομηνία πλέον που είμαστε σε 2,5 εβδομάδες σχεδόν πίσω. 29 Μαΐου λοιπόν. 29 Ιουνίου. 29 Ιουνίου λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν πού? Να πιούμε, να γλεντήσουμε και τσικουριά να πιούμε στο Σύλλογο Κρητών Νέα Σμύρνη. Θα φτιάξω στιγάκι. Θα το πούμε και την επόμενη Τετάρτη και την παραεπόμενη. Εννοείται. Θα κάνουμε το κάλεσμά μας. Να λέμε μπράβο, ναι. Και αφήσα υλικό γενικότερα. Θα πει και να ρωτήσω κάτι. Θα είναι με κάποιο, όπως κάνει ας πούμε ο Άγιος Δημήτριος που λέμε γλέντι κριτικό, θα έχουμε είσοδο? Πολύ σωστά κάνεις και ρωτάς και αυτό φυσικά θα υπάρχουν και πληροφορίες μέσα στις αφήσεις και στα μέσα για γενικές. Θα είναι απεριόριστη τσιμπουδιά, θα είναι, κατάλαβες, θέλω να μας το πεις. Ωραία, λίγο να το περιγράψουμε λίγο. Μπράβο, ναι. Το ξεκινήσαμε πατώντας πολύ καλά, πολύ κοντά στα πρότυπα του Αγίου Δημήτριου, των Κριτών του Αγίου Δημητρίου, όπως ο πρόεδρος είναι ο πολύ καλός του φίλος, ο Στέλιος ο Μαμαλάκης, που είναι δήμαρχος τώρα του Μπράβο. Αγίου Δημητρίου. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Η δασκάλα μου, η πατέρα μου είχε βάλει μαζί του, τις ίδιες ψήφους πήραμε, εγώ και εκείνη. Ωραία, οκ, okay, ναι. Ο Στέλιος ήταν ο άνθρωπος που μας είπε προχωράτε και εγώ είμαι δίπλα σας. Mm. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μας τόνωσε. Και ακολουθώντας αυτά τα μονοπάτια που μας έχει ανοίξει και με τη δικιά του συνεχή καθοδήγηση, περιττό να σου πω ότι Δευτέρα του Πάσχα ο Στέλιος Μαμαλάκης ήταν μαζί μας στον χώρο και μας έλεγε που θα στηθεί το καθητή, οπότε αυτό δείχνει το ότι έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και που βλέπουν σε εμάς την έμπνευση να μας βοηθήσουν, οπότε έτσι βρήκαμε το σχολείο, έτσι αποφασίσαμε και λέμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ότι ο Στέλιος, όπως όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι πάνω κάτω εδώ του νότιου τομέα, 10 ευρώ είσοδο με 2 καλαμάκια, χοιρινά καλαμάκια, και ψωμάκι και λιμονάκι φυσικά. Και προσπαθούμε να κερδίσουμε και τη χορηγία να έχει και ένα μπουκαλάκι νερό μαζί με τα 2 καλαμάκια, σαν είσοδο δηλαδή. Ή ένα ψυχτικό. Ναι, η θα δούμε. Το ψάχνουμε ακόμα γιατί η χορηγία στη σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολη. Άκου τώρα να σου πω κάτι και το κρασί όμως μπορείς να πεις ξεστή που είναι χύμα, να πάρεις χύμα κρασί. Να πάρεις χύμα κρασί γιατί δεν έχεις λόγο να κάνεις τέτοιες δουλειές.
ό,τι πάρεις θα το πάρεις τυποποιημένο, γιατί είναι με καλύτερο. Με το χύμα κρασί, ξέρεις τι σου λέω όμως, ότι θα μπορείς να το βάζεις στο αλουμού ένα κατρουτσάκι, ξέρω εγώ, δωρεάν με τα δύο καλαμάκια στα 10 ευρώ. Θα μπορούσαμε να τσιμπουδιά. Θα μπορούσαμε να μοιράσουμε τσιμπουδιά, όπως τσιμπουδιά. Βάζουν ένα αντίτιμο των 5 ευρώ και βάζουν ένα τσιμπουδιά. Τσιμπουδιά των 10, ναι, αλλά τώρα να το φέρεις ένα γλέντι και να το ποτίσεις χωρίς να του δώσεις κάτι να φάει, χωρίς να χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσιμπουδιά πάνω. Άρα θεωρούμε τα δύο καλαμάκια, όχι τα δύο καλαμάκια είναι κάτι. Άμα βάλουμε 10 ευρώ. Ας το μην το κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Μην το κάνουμε, γιατί την έχω κάνει πολλές φορές και δεν είναι και τις παρούσεις. Ο κόσμος λοιπόν θα υπάρχει αναψυκτικά πύρες, κρασί εφιαλωμένο, ενώ τυποποιημένο, όχι χύμα. Φυσικά θα υπάρχουν και πιο σκληρά αλκοολικά ρούχα, όπως whisky, βότκα που πίνουν πολύ, ήθιστε σε κριτικά γλέντια. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έρχονται για να φάνε, έρχονται για να πίνουν και να γουστάρουν τον καλλιτέχνη. Ο Νίκος Κακκάνης είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός αυτή τη στιγμή στο στοιχείο. Να μας κάνει ένα γλέντι να μην είναι αξέχαστο. Γιατί γιορτάζουμε. Θα έχουμε και βράβευση, όπως ανάφερα, προανέφερα, ανθρώπων που έχουν σχέση με την Ένωση και θέλουμε να ακολουθήσουμε το δύστιχο της ματινάδας που ανέφεραμε και σε ένα σποτάκι που έχουμε φτιάξει, που λέει τα 75 χρόνια μας γιορτάζουμε παρέα στην Ένωση Κριτών. Πάντα περνάμε ωραία. Τα 75 χρόνια μας περάσαμε παρέα. Γιορτάζουμε παρέα. Τα 75 χρόνια μας γιορτάζουμε παρέα στην Ένωση Κριτών. Πάντα περνάμε ωραία. Αυτό είναι το μότο, λοιπόν, το σλόγγαν, η μικρή ματινάδα. Και φυσικά, επειδή κριτικό κλέτη ίσον και το γνωστό για τον κόσμο γαμοπύλαφο, πυλάφια μας, οπότε θα υπάρχει, δεν έχουμε ακόμα συνοηθεί το πώς και το τι, αλλά θα υπάρχει κριτικό. Εντάξει, θα είναι μια τιμή λογική στο γαμοπύλαφο. Εννοείται, γιατί εμείς θέλουμε ο κόσμος να φάει και να ευχαριστηθεί κριτικά εδέσματα της Κρήτης, κριτικά για αυτό λόγο. Δηλαδή το γαμοπύλαφο είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Μήπως να βάλεις το γαμοπύλαφο μες στο εισιτήριο και τα σουβλάκια εξτρά. Ολυμπιά, 15 μέρες επομένως, δεν το συζητάμε καθόλου. Καλύτερα δεν συζητάμε τίποτα. Συμφέρει, αυτά που σε... Λοιπόν, το σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι συμφέρει, ξέρω τι έχουμε γιατί αποφασίσει. Γιατί το ρύζι είναι. Λοιπόν, φαντάζομαι το πανικό που θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, ελπίζουμε, θα στρώσουμε 1500 με 1700 καθίσματα και ελπίζουμε να είμαστε γεμάτοι. Αυτό είναι το story πίσω απ' όλα. Εντάξει, εκεί που είναι τα σχολεία είναι και πιο απλά. Είδες, δεν θυμάσαι που σου είπα στο τηλέφωνο. Εγώ όταν σου είπα στο τηλέφωνο για τον κόσμο, κατάλαβες που σου είπα και μου λες έχουμε... Φαντάστηκα εδώ πάνω. Και λέω, να μου το σε τόση στένα, λέω. Εκεί που μου λες πρόβλημα με το πάρκι, δεν είναι τόσο πολύ, γιατί είναι απλά εκεί. Ίσως είναι να υπάρχει γύρω, απλά είναι λίγο πιο ανοιχτά, γιατί είναι το οικονομικό τετράγωνο που είναι το σχολείο. Και για τα σπίτια είναι πιο ανοιχτά. Αυτό θέλω να πω και εγώ με λίγα λόγια, ότι όντως είναι λίγο πιο ανοιχτά. Είναι καλό το σημείο, φυσικά είναι υποκοινοκατοικημένη περιοχή. Φυσικά θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και να μας ανοιχτούν και εκείνη τη βραδιά, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στη Νέα Σμύρνη. Οπότε με το άλοθη που δεν ξέρω, το know-how, όπως λέει και ο πεθερός μου, συν το γεγονός ότι θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε κι εμείς για αυτό τον εορτασμό, θα μας ανοιχτούν λίγο. Είναι όλοι καλεσμένοι, έτσι κι αλλιώς είναι όλοι οι Νέα Σμύρνη καλεσμένοι. Μακάρι να μπορέσουν να έρθουν όσο δυνατόν περισσότερο, γιατί η ουσία είναι. Κοίταξε να δεις, επειδή γίνεται τελευταία. Δεν έχει φύγει και πολλοί κόσμο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, γιατί το να κάτσει κάποιο ένα κριτικό κλέτη πρέπει να το τραβάει και λίγο το event. Δεν είναι για όλου, όπω λέμε. Ξέρει δηλαδή τι θέλω να πω. Η λύρα και το λαούτο μπορεί να μην είναι σε όλους τους ανθρώπους το ευχάριστο άκουσμα να είναι για πολλές ώρες. Όπως και κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι η λύρα υποδιακή. Για μένα το κλαρίνα μου που με κουράζει. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Άρα σίγουρα μέσα στον τόσο πληθυσμό που έχει η Νέα Σμύρνη, γιατί ο στόχος μας είναι να έρθει ο Νεσμινιώτης. Η Ένωση και το Νέα Σμύρνη γιορτάζει, οπότε ο Νεσμινιώτης θέλουμε να έρθει. Φυσικά. Λόγω και των ορεινιών και όλα αυτά θα υπάρχει και πολύ κριτικό στοιχείο απ' έξω από τη Νέα Σμύρνη.
Πάντως για μένα, ναι, να είσαι προετοιμασμένος, θα σου πω κάτι τώρα. Το παλιό Φάληρο που ο Φωστηρόπουλος έχει κάνει πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος κάνει το καλοκαίρι κάτω στην παραλία, στη θάλασσα, έχω πάει, πολλές φορές. Μπες με στις ομάδες του παλιού Φαλήρου να δεις τι κράζουνε. Όχι, δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και... δηλαδή, η κακία του κόσμου, θα, ξέρεις τι, είπα, να σε προετοιμάσω ότι υπάρχει κακία. Δηλαδή και τέλεια να τα κάνεις όλα, θα την ακούσεις την κακία, εννοεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είσαι προετοιμασμένος για αυτό το πράγμα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να κρατήσεις αυτό που λέμε νομότυπο. Εμείς θα έχουμε τις ειδικές άδειες και θα κρατήσουμε με βάση τις οδηγίες της πολιτείας, τα ωράριά μας. Γι' αυτό ξεκινάμε και από να δεις από τις 8.30 ώρα. Σύλλογος Κρητών, παλιότερα, επί Πετράκη ήταν. Πετράκη. Κάναμε τη μάχη της Κρήτης και μας φέρανε την αστυνομία για πνευματικά δικαιώματα. Και αυτό που το έκανε ήταν άτομο μέσα από το σύλλογο. Απλά επειδή ήθελε να κάνει κακό στο Γιώργο και στο Ρώτασί που ήταν τότε, πήγε και έκανε καταγγελία για τα πνευματικά δικαιώματα και τα θέλω να σου πω ότι ο κόσμος είναι τέτοι να σου πω. Ολυμπία, σε ευχαριστώ που το ανέφερες. Να ξέρεις ότι εμείς ήδη έχουμε κάνει έτοιμα για τα πνευματικά δικαιώματα, οπότε θα είμαστε νομότυποι στο μέγιστο δυνατό σε πολλά πράγματα. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε έτσι κι αλλιώς παράνομο. Παιδιά, είναι Σάββατο βράδυ. Θα τελειώνει ο Ιούνιος ωραία, δροσερά. Τι έχουμε να χάσουμε, να πάμε να ακούσουμε τη Μαντίνα μας και, και να χορέψουμε κιόλας. Εντάξει, 10 ευρώ θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε. Άφθονο ποτό, καλή διάθεση, άνθρωποι με μεράκι, ψάχνουμε και άτομα ακόμα περισσότερα να ενισχύσουμε την ομάδα των θελωτών που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο κλέτη. Που σημαίνει ότι μέσα και από την ευκαιρία που μας δίνεις. Όσοι καλοί προσθέτετε. Μπράβο, όσοι πιστοί εμένα με είδε λιμαράκι στη Δευτέρα, του σύστηνα μια κοπέλα. Νομίζω ότι ήδη έχουμε κλείσει μαζί και... σου για εκείνη τη μέρα. Ναι, μου λέει θα έρθεις. Και το πόστο σου έτοιμο. Τι πόστο είναι. Έχω λέει, έχουμε το πόστο σου έτοιμο. Όσοι θα έρθουν θα σε δουν σε τι πόστο είναι. Οι άλλοι θα το μάθουν από το υλικό που θα κυκλοφορεί. Πάντως ήδη είσαι μέσα στους εθελοντές της εκδήλωσης. Ανυπομονούμε. Βασικά, εγώ προσωπικά ξέρω ότι εμείς εκείνη τη μέρα δεν θα περάσουμε όμορφα, με την έννοια ότι θα είμαστε full alert, όλοι με ευθύνες, όλοι με υποχρεώσεις πολύ δυνατές. Εν τω μεταξύ δεν θα έχει. Θα είναι σαν μπουφές, θα πηγαίνουν να τα παίρνουν μόνοι τους και θα κάθονται στα τραπέζια. Είναι self-service αυτή η λέξη που ψάχνουμε τώρα. Είναι self-service στο μαγαζί. Ναι. Σωστά, πολλά σωστά το είπες. Ελπίζουμε να στήσουμε σωστά το χώρο ώστε να μην. Τα τραπέζια για να μπορούμε. Οι ουρές μας νοιάζουν γιατί να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται γρήγορα γιατί ουσία δεν θα πάμε το χρόνο μας στις ουρές. Θα σου πω κάτι, μια φορά έχω πάει στον Άγιο Δημήτρη και έβριζα την ώρα και τη στιγμή. Λοιπόν, πέρυσι στο γλέντι του Αγίου Δημητρίου. Όταν πήρα το Στέλιο να το ρωτήσω αν χρειάζεται να κάνω κράτηση, μου είπε όχι, μου λέει, έχω στρώσει, μου λέει, για 2.500 κόσμο. Και άκουσα το νούμερο και λέω τι λέει τώρα, αυτός τρελός είναι. Και πήγες και δεν βρήκες να και κάτσεις. Και πήγα και μας φέρανε έξτρα τραπέζια και καρέκλες. Βέβαια εκεί υπήρχε τεράστια απλά, οπότε μπορούσαν τα 2.000 που φερόντουσαν. Γιατί το ότι είναι στρωμένα 2.500 δεν σημαίνει ότι είναι τέσσερις καλυμμένες, εννοείται. Γιατί σε ένα τραπέζι 4 μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι και 2. Άρα δεν μπορείς να το κομματάρεις αυτό, να το ελέγξεις σωστά. Απ' την άλλη μεριά όμως, είχα τη δυνατότητα του χώρου να ανοίξουν και άλλα τραπεζοκαθίσματα πιο πίσω για να απλώσουν τον κόσμο, να μην σταματήσουν να βάζουν κόσμο. Mm-hmm. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί εμείς. Γιατί εμείς δεν έχουμε τις δυνατότητες, θα βγούμε στον δρόμο μετά. Όχι, καλό είναι να πεις να κάνουμε κάποιες κρατήσεις, να υπάρχει κάτι. Όχι, όχι, δεν θα πάω έτσι. Όχι. Θα πάμε με τη λογική, κάνουμε κάτι πρώτη φορά με όρεξη και όπως το έχουμε οραματιστεί εμείς. Το Φεβρουάριο στον Ομαλό με 408 άτομα χωρητικότητα. Εμείς συζητούσαμε με 430 άτομα την προηγούμενη το βράδυ, οπότε ήδη ήμασταν overbooked. Οπότε το να αρχίσουμε να κάνουμε κρατήσεις θα χαθεί η μπάλα. Είναι τόσες πολλές οι ευθύνες, είναι τόσο πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στις 29 του Ιούνιου. Δεν πιστεύω να αυτό. Ήδη έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου, έχουν ασπρίσει τα γένια μου. Επειδή είναι επικίνδυνο ο Θοδωρή, δεν πιστεύω να με βάλετε εκεί που τρώνε ξύλο το πόστο. Δεν υπάρχει τέτοιο πόστο σε καμία περίπτωση. Να ξέρει ότι η ευθύνη είναι
του χώρου είναι ήδη με άδεια της Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας που προεδρεύει η κυρία Δεκούλου. Έχουμε πάρει ήδη την έγκρισή μας και ξέρουμε κιόλας ότι έχουμε δεσμευτεί και για τη φύλαξη του χώρου και για την διασφάλιση. Και μετά πώς πρέπει να αφήσετε το χώρο καλά. Μιας βραδιάς ποιοτικής κλέτιου, κριτικού, αντίστοιχης. Και φυσικά την επόμενη μέρα θα πρέπει να παραδώσουμε το σχολείο όπως το παραλάβαμε. Οπότε αυτό, όποιος έρθει, θα αντιληφθεί το τι έργο έχει γίνει και θα γίνει και εκείνη τη βραδιά τι θα περάσουμε όλοι εμείς που βοηθάμε θελοντικά για να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλή επιτυχία αυτό, λοιπόν. Αυτό νομίζω. Ευτύχεια, εγώ ευτύχεια θα σε λέω. Ευτύχεια, γιατί με ευτύχεις μ' αρέσει. Ευτύχεια, χάρηκα πολύ που γνωριστήκαμε. Εγώ σε ξέρω 100 χρόνια, ενώ ο κόσμος που σε γνώρισε και γνώρισε τον πρόεδρο. Γιατί ακούγαμε πρόεδρο, αλλά δεν σε είχαμε δει ποτέ έτσι πιο ζεστά. Στα μικρόφωνα. Μπράβο. Στα... Και μπορώ να πω ότι είσαι λαϊστατός. Το έχεις. Το ξέρεις ότι έχει περάσει ένα δύο ώρο και δεν το έχεις καταλάβει και δεν έχουμε κάνει ούτε μουσική ούτε τίποτα. Τι ώρα είναι. Όχι, εντάξει. Τι ώρα είναι. Δύο ώρα, αλλά είναι 7 και 20, αν δεν έχω λάθος. Οπότε είμαστε σχεδόν μια μισή ώρα. Δηλαδή είσαι τρέις. Πολύ ωραίος. Μπράβο. Στο λόγο είσαι, ξεκουράζεις τον παρουσιαστή. Μιλάω για αυτό που αγαπάω. Οπότε αυτό είναι η σημασία. Όταν κάτι το αγαπάς, το βγάζεις και όμορφο. Αυτό να ξέρεις. Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω. Πραγματικά είμαι πολύ, πολύ ευλογημένος, θα έλεγα, που βρίσκομαι στα 75 Εγώ χρόνια. Πιστεύω ότι είναι και ενθουσιασμένος και ευλογημένος. Μα μου δίνετε το δικαίωμα να ενθουσιαστώ. Και ωρεξάτος. Ναι. Και με όνειρο φαίνεται, έτσι που βλέπω το μυαλό του. Φαίνεται να έχει όραμα. Λοιπόν, εγώ σε εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε αυτό που έχεις αναλάβει. Ευχαριστούμε γενικότερα. Ναι, και όλα, σε όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, και όλο το Δέλτα Σίγμα. Και γενικά όλα τα παιδιά, όλο το σύλλογο, εγώ το σύλλογο τον αγαπάω. Το ξέρουμε. Τον αγαπάω το σύλλογο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, και λέμε βέβαια 29 Ιουνίου, η ώρα 7-8. 8.30. 8.30 να έχει πέσει. Τα βάνει. Μετά τις 8.30 να έχει πέσει ο ίδιος. Φαντάζω ότι θα μπει ο κόσμος. Τι? Μετά τις 8.30 δεν τάζω ότι θα χωρέσει ο κόσμος. Μπράβο, ναι. Αυτό εννοώ. Α. Για όποιον καταλαβαίνει ότι εγώ νομίζω ότι θα είμαστε... Ναι, γεμάτοι. Κατάλαβα. Γεμάτοι. Ωραία. Θα είναι... Άρα όποιος θέλει να προλάβει θα πρέπει 7 η ώρα, έτσι. Όχι είναι. 7 η ώρα. 7 η ώρα δεν θα είναι ανοιχτά, αλλά ο κόσμος σας έρθει νωρίς. Και για τον λόγο ότι όσο θα περνάει η ώρα θα δυναμώνει το κλέδι, άρα να το ζήσουν, να προλάβει να φάει, να πιει κάτι, να μπει ήδη στην ιδέα του τι πάει να πει κλέδι. Και φυσικά να απολαύσουν αυτό το καλλιτέχνη, τον Νίκο τον Καρκάνη, γιατί χάρη στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μαργαρόνη, θα αξίζει να το αναφέρω και αυτό, ο οποίος είναι δίπλα το μας. Φωτογράφο τον Μαργαρόνη, μπράβο. Λοιπόν, ο οποίος μεσολάβησε σε μια στιγμή που λέγαμε όλα τα έχουμε εκτός από καλλιτέχνη, οπότε για φαντάσου εσύ να οραματίζεσαι, γλέντη και να μην έχεις καλλιτέχνη, άρα να μιλάς... ανεφουσίας. Καλά είναι να σου πω κάτι, και εμείς έχουμε καλλιτέχνες και έχω και παιδιά κριτικούς και αυτά που μπορούμε να τα κάνουμε. Ήθελα να πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή λέμε δεν κάνουμε μια πληγιωτή, κάνουμε το πρώτο κριτικό γλέντι, το πρώτο στη Νέα Σμυρνή και έχουμε και λόγο τα 75 χρόνια. Όχι ότι υποβαθμίζω κάποιον, αλλά από τους υφιστάμενους που έχουμε πολύ μεγάλο κύκλο από καλλιτέχνες, θέλαμε και κάτι που θα αντιπροσωπεύσει 100% αυτό που θέλεις. Να δείξεις πώς είναι το κριτικό γλέντι. Αυτό θέλουμε να δείξουμε στη Νέα Σμύρνη. Εμείς πώς είναι το κριτικό γλέντι για αυτούς που δεν έχουν την τύχη να βρεθούν ποτέ στη Λεβεντογένα ή σε ένα γλέντι που κάνει γύρω-γύρω δίνει, ακόμα και σε όλο το λεκανοπέδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον είναι πολύ εξακουστό και γίνονται πολλά κριτικά γλέντια και μάλιστα και διήμερα κριτικών γλέντιων. Αλλά σε δίπους που έχουν την άπλα. Που δεν είναι τόσο συμπιεσμένοι. Εγώ ξέρω μέλη αλλά... από εμάς που πήγαιναν και βοηθάγανε στην Αγία Παρασκευή που γίνονται μπουμπουνιστοί χοχλοί που κάνουν. Μπουμπουριστοί. Ναι. Μπουμπουριστοί. Και καθόταν και τους Μονικάκης, πήγαινε και τους μαγείρευε. Ωραία, ακόμα και εκεί πέρα, ακόμα γίνεται αυτή η εκδήλωση. Είναι ωραία. Ακόμα. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε και τώρα, τις ερχόμενες μέρες υπάρχει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Σου λέω ότι υπάρχουν τιμή όπως η Πετρούπολη. Και την ημέρα που κάνουμε εμείς κάνει κι άλλος ένας δήμος γιατί μου πετάγεται. Και το Μαρούσι κάνει και μάλιστα έχει και το Τσουγανάκι, το Μηχανικό Τσουγανάκι που τον έχουμε φέρει και εμείς οι Ιωνικές Ορτές, οπότε
όταν αναφέρεσαι σε ονόματα που έχουν ήδη πολλά χρόνια επαφής στο κριτικό στοιχείο. Άρα καταλαβαίνεις φυσικά ότι δεν μας σκέφτεται, δεν μας προβληματίζει αυτό, γιατί όταν μιλάς για 1.500 με 2.000 άτομα σκέψη, στον τόσο πληθυσμό, στο γεγονός ότι στα νότια προάστια εκείνη τη μέρα δεν έχουμε κάτι ανάλογο, έχουμε στα δυτικά προάστια, έχουμε στα βόρεια προάστια και στα ανατολικά έχουμε, δηλαδή σε όλα τα προάστια, στους τομείς ναι. Λοιπόν της Αττικής έχουμε κριτικά γλέτια, αλλά είναι τόσος ο κόσμος και είναι και τόσος ο κόσμος που αγαπάει και πόσο μάλλον την Ένωση Κριτών-Νεασμίνης που είναι πολλά χρόνια, οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε γεμάτοι. Θα είμαστε γεμάτοι. Και το αφήνω σαν μήνυμα για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ομάδα μας, ομάδα μου, και για τους εθελοντές που εκείνη τη μέρα θα είμαστε με πατίνια. Κατάλαβα. Σπορτέκ σκέτσι. Ναι, μπράβο, αθλητικό παπουτσάκι, υποχρεωτικά. Μπλουζάκι Ένωση Κριτών-Νεασμίνης για ξεχωρίζει στον κόσμο. Εννοείται να έρθεις να δοκιμάσεις να το πάρεις το μπλουζάκι να έχεις. Αυτό να το αναλάβεις και με τον Θοδωρή, με τον Θανάση να το διευθετήσεις. Σας περιμένουμε λοιπόν. Θα κλείσω με μια ματινάδα του Νίκου του Καρκάνη, η οποία λέει τον άνθρωπο, τη δύναμη στον άνθρωπο, τη δίνουν οι φίλοι, όπως τη κάνει στη φωτιά, στη φλόγα, όπως κάνει στη φωτιά, το λάδι στο καντήλι. Δεν ξέρω αν το πω σωστά, το χάσα λίγο. Τη δύναμη, άνθρωπο, τη δίνουν οι φίλοι. Όπως ανάβει η φωτιά από το όπως διατηρείται η φωτιά από το φυτίλι στο καντήλι. Λάβει στο καντήλι. Αυτή είναι η ιδέα. Όλοι είστε φίλοι μας και σας αγαπάμε και σας περιμένουμε το Σάββατο 29 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Θα το ξανανακοινώσουμε και την επόμενη Τετάρτη και την παραεπόμενη και θα κάνουμε και τις κοινοποιήσεις μας. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη λοιπόν σε όλα. Καλή σταδιοδρομία και εύχομαι τα καλύτερα. Τι να πω, θα τα πούμε στα χορευτικά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ την Παρασκευή αυτή. Μην ξεχάσετε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Σμύρνης την παρουσίαση του Αχιλλέα το βιβλίο που έχει βραβευτεί κιόλας. Πάλι λέμε για το Δήμο Νέας Σμύρνης, να το ξαναπώ ότι ο Κουτελάκης κάνει πολύ ωραία πράγματα και όλο τα παιδιά, όλοι οι αντιδήμαρχοι, όλα τα παιδιά από την παράταξη που βοηθάνε και κάνουν ωραία πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευτύχη μου, ευχαριστώ. Την επόμενη φορά που θα σε έχω εκπομπή μετά από ένα χρόνο, θέλω να μου πεις ότι έχουμε και ένα γιο. Όχι μαζί, εσύ και γυναίκος. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Φιλάκι. Κάτσε να βάλω τα λογότυπα, μην σηκωθείς.